θα λέγαμε ότι υπήρχε δικαιοσύνη σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Πιστεύω ότι όντως, σύμφωνα με τις εμφανίσεις που πραγματοποιήσανε και χθες τους προημιτελικούς, σίγουρα η Ισπανία αξίζανε απέναντι στους Γάλλους. Η εικόνα του αγώνα αποτυπώνεται και στην τελική διαφορά και η Σέρβια απέναντι στους Ρώσους. Σήμερα στο δικό μας το παιχνίδι νομίζω ότι για 35 λεπτά, αναφέρομαι στον κανονικό αγώνα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Κάποιες στιγμές χάσαμε την επαφή λίγο με το σκορ, μας φύγανε 7 πόντους οι Τούρκοι, εκεί όμως δείξαμε πολύ μεγάλη καρδιά και ανατρέψαμε τις καταστάσεις. Και σήμερα οι Κροάτες είχαν ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο με καταπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο οι Σλοβαίνοι παίξανε πάρα πολύ παθιασμένα, πολύ μεγάλη ενέργεια, με πάρα πολύ καλές αλληλοκαλύψεις στην άμυνα. Και αποτέλεσμα είχε να μπορέσουν να ανατρέψουν την κατάσταση. Και είναι χαρακτηριστικό το πόσο καλή δουλειά κάναν στην άμυνα. Είναι μόλις 18 πόντοι που πέτυχαν οι Κροάτες στο δεύτερο ημίχρονο, σε ένα ολόκληρο ημίχρονο 18 πόντοι. Θα δούμε αύριο στους ημιτελικούς. Εμείς 7.30 ώρα με Ισπανία. 7.30 ώρα με Ισπανία, φίλες και φίλοι. Βλέπετε και τα σημερινά παιχνίδια. Χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Ελλάδα-Τουρκία 76-74 στην παράταση. Σλοβενία-Κροατία 67-65. Μεγάλα παιχνίδια και τα δύο. Πολύ καλύτερα παιχνίδια από τα χθεσινά. Πολύ πιο δραματικά τα χθεσινά παιχνίδια. Ήταν και οι Σέρβοι και οι Ισπανοί κέρδισαν πολύ σχετικά εύκολα. Οι Ισπανοί σίγουρα, αλλά και οι Σέρβοι κέρδισαν εύκολα. Απέναντι στην αρμάδα του Γκασόλ, του Ρούντι Φερνάντεθ, του Ρίκι Ρούμπιο, του Μαρκ Γκασόλ, του Φελίπε Ρέγες, του Άλεξ Μουμπρού. Απέναντι στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο που ήρθε εδώ για το χρυσό, η Ελλάδα θα προσπαθήσει για μια ακόμη φορά να ανατρέψει τα προγνωστικά. Η νέα ελληνική ομάδα, η Ελλάδα χωρίς 4 βασικούς παίκτες, δίνει το παρόν και πάλι στην ελίτ. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτές τις ώρες. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που μας βοήθησαν πολύ στο έργο μας από την Αθήνα και από την ελληνική τηλεόραση και από την ΕΤΕΝΑ και τον σκηνοθέτη τον Νίκο Γαρμπή. Από όλους όσοι εργάστηκαν λοιπόν και στην Αθήνα και εδώ. Το Κατοβίτσε σήμερα από τον Γιώργο Λιμιάτη που ήταν στο σχόλιο και τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου στην περιγραφή. Σας αφήνουμε. Αύριο οι μεταδόσεις ξεκινούν 7.30. Να είστε στην ελληνική τηλεόραση. Μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό μπάσκετ. Η Ελλάδα και πάλι στα ψηλά. Η Ελλάδα και πάλι στην ελίτ. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ. Γεια σας από τη Σπόντε Καρίνα από το Κατοβίτσε. Περπέρογλου για το Σπανούλι. Από μακριά για τρεις. Μέσα. Ο Κιλμπίν καθαρίζει το μάτς. Όχι ξανά. Είχαμε αυτή τη διαφορά και την αφήσαμε. Ηλιασόβα σε σου τριών πόντων. Oh. Ευστοχή στα 63 δευτερόλεπτα. Χρειαζόταν φάουλ. Έχει 5 στις 7. Και τώρα 6 στις 8. Ξανά το ίδιο. Το ίδιο μαρτύριο. 76-74. Κάνεις φάουλ ή δεν κάνεις. Αρσλάν. Δοκιμάζει σου τριών πόντων. Έξω είναι. Το σίδερο. Το μακρινό ριμπάν του Φώτη. Η Ελλάδα είναι ξανά στη ζώνη των μεταλλίων. Το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ. Πιο ενωμένο. Πιο δυνατό από ποτέ. Η Ελλάδα είναι ξανά ψηλά. Μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση. Με δραματικό φινάλε. Παρά τα λάθη μας. Κερδίζουμε 76-74 την Τουρκία στην παράταση. Και πηγαίνουμε στην τετράδα. Η ανανεωμένη εθνική ομάδα, παρά τις τεράστιες απώλειες του Διαμαντίδη, του Παπαλουκά, του Βασιλόπουλου, του Τσατσαρή, παρά το γεγονός ότι πήγε να αυτοκτονήσει 2 και 3 φορές σήμερα, ρίχνει στο καναβάτσο την Τουρκία. 76-74. Αυτή η ομάδα έχει καρδιά. Και αυτή η ομάδα έχει καρδιά. Κυρίες και κύριοι, είναι από τις βραδιές που οποιοδήποτε πρόλογος μοιάζει φτωχός, μοιάζει λίγος. Ας μείνουμε λοιπόν στα δεδομένα. Το ταξίδι προς το μέλλον αυτής της εθνικής ομάδας, της επίσημης αγαπημένης όλων των Ελλήνων, έχει αρχίσει και στέφθηκε με επιτυχία. Η Ελλάδα είναι στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσει αύριο στις 7 και 4 την Ισπανία για μια θέση στον τελικό. Γιατί όχι. Μίλησε η καρδιά, μίλησε η ψυχή, μίλησε ο Βασίλης Σπανούλης, ο ηγέτης αυτής της ομάδας, μίλησε ο Σοφοκλής Κοστιανίτης. Ένα θηρίο κάτω από τα καλάθια. Όλοι οι παίκτες, ο Φώτσης, ο αρχηγός, όλοι, ο Ζήσης. Και βέβαια ο Γιώνας Καζλάουσκας. Σε αυτόν ανήκει ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτήν την μεγάλη πορεία. Και επειδή είναι βέβαιο ότι όταν πας να αναφέρεις διακριθέντες αυτή την ομάδα, πάντα κάποιον θα ξεχάσεις, το μεγάλο τρίποντο, το καθοριστικό τρίποντο του Πρίντεζε και πολλά άλλα που θα τα βλέπουμε όμως κομμάτι-κομμάτι. Πάμε στις κάρτες μας για να φύγουμε από τα διαδικαστικά, να πάμε σε χορηγούς και όσα κάνουμε τέλος πάντων στην αρχή της εκπομπής, γιατί έχουμε συνδέσεις, έχουμε πάρα πολλά απόψε. Λοιπόν.
Βλέπουμε έτσι και αλλιώς τους δύο ημιτελικούς. Ισπανία, Ελλάδα και Σερβία, Σλοβενία. Γαλλία, Ισπανία, γνωστό 66-86. Τουρκία, Ελλάδα 74-76. Ρωσία, Σερβία 68-79. Και Σλοβενία, Κροατία πριν από λίγο 67-65. Η ημιτελική λοιπόν Ισπανία, Ελλάδα 7.30 ώρα Ελλάδα, απευθείας μετάδοση από τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Και στις 10 το βράδυ αύριο, Σερβία, Σλοβενία, απευθείας μετάδοση από τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση, η οποία αύριο θα προβάλλει και την Ευρωμπασκετούπολη από νωρίς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάμε να δούμε και τις επόμενες κάρτες μας, να δούμε δηλαδή τους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, γιατί εδώ θα παιχτούν οι θέσεις για το μουντομπάσκετ της Τουρκίας. Γαλλία, Τουρκία και Ρωσία, Κροατία είναι αναμετρήσεις. Πάμε διαγωνισμό. Τι θέση θα καταλάβει η Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ? Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη? Στείλτε ε, β κενό, α ή β ή γ ή δ κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54555. Κερδίστε απόψε μια τηλεόραση LCD 19 inch στο ΣΥΜΠΑ και μπείτε όλοι στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το βράδυ για ένα ταξίδι για τους αγώνες του Ολυμπιακού στην Αμερική με το Σαν Αντώνιο και το Cleveland. I don't know what you're up to tonight. I myself happen to be free. Somebody! I'll be right back. Hey, I gotta take this guy to the hospital. You still on for the night? Yeah. Clear. Gotta go. Here's the bait. Enjoy. Τώρα σούπερ προσφορά. 1,5 λίτρο Pepsi Max ή Twist 50 λεπτά φθηνότερα. Όταν αυτό που βλέπουμε συνεχώς αλλάζει, δεν θα έπρεπε να αλλάξει και ο τρόπος που το βλέπουμε? Η Toshiba παρουσιάζει τη νέα σειρά Rexa και αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση. Αυτός είναι ο διαγωνισμός του houseofhoops.gr και του basketblog.gr. Στέλνετε ένα email στο marketing@basketblog.gr, το ονοματεπώνυμό σας και το δώρο που θέλετε. Οι επιλογές σας απόψε: ένα ζευγάρι παπούτσια, μια φανέλα της εθνικής ομάδας, μια μπάλα Nike της εθνικής, με υπογραφή του Θοδωρή Παπαλουκά. Νικητές του χθεσινού διαγωνισμού: ο κύριος Δημήτρης Καρβούνης που κερδίζει τα παπούτσια, η κυρία Ελένη Λέκα της φανέλα της εθνικής ομάδας και την μπάλα Nike της εθνικής, ο κύριος Σωτήρης Δεσπότης. Λοιπόν, η παρέα μας είναι εκλεκτή και πολύ μεγάλη. Αρχίζουμε την παρουσίαση εδώ από το στούντιο στην Αθήνα. Κώστας Μίσας, όπως κάθε βράδυ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Τζορτζ Δικαιολάκος να μας αναλύσει συστήματα Ελλάδας, Τουρκίας αλλά κυρίως Ισπανίας. Yes. Βασίλης Κικίλιας, κορυφαίος αμυντικός στα νιάτα του, αν και τώρα δεν έχει γεράσει κιόλας, σε Πανιόνιο και ΑΕΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κικίλια. Αν ένας άνθρωπος πάντως μπορεί να μιλήσει για αυτά που συζητάμε από την ώρα λήξης του αγώνα, δηλαδή για το μέταλλο αυτής της ομάδας, αυτός είναι ο Ράμπο, γιατί αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν φεύγουν ποτέ, Γιώργος Σιγάλας. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα σας. Και βεβαίως στο Κατοβίτσε. Βεβαίως, Κατοβίτσε και Βαγγέλης Ιωάννου. Έχει πάρα πολλά να μας πει, αλλά έχεις και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έναν άνθρωπο που έχει βάλει τη σφραγίδα του στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτόν Βαγγέλη που μπορεί να μιλήσει για τη συνέχεια και τη διάρκεια του ελληνικού μπάσκετ, έτσι. Έτσι, γιατί απόψε ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά. Παναγιώτη Παντελή, φίλοι στο πάνελ, όλοι κυρίες και κύριοι, μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για την εθνική ομάδα. Ποτέ δεν τις χαρακτηρίζουμε τα τελευταία χρόνια ανεπανάληπτες, γιατί η εθνική ομάδα μας χαρίζει συνεχώς τέτοιες στιγμές. Είτε έχει όλα τα βασικά στελέχη της στη δωδεκάδα, είτε παρουσιάζεται ανανεωμένη όπως φέτος. Δεν μιλάμε για ανεπανάληπτες επιτυχίες, αντίθετα για επαναλαμβανόμενες μεγάλες επιτυχίες, μόνο που η απόψινή ήταν πολύ μεγάλης αξίας. Θα έλεγα ότι ήταν ένας πραγματικός άθλος, διότι στην αρχή κανένας δεν πίστευε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να φτάσει τόσο μακριά και να νικήσει πανίσχυρες ομάδες όπως ήταν και η ομάδα της Τουρκίας. Θα καλησπερίσω αμέσως τον πρόεδρο της FIBA Europe, τον κύριο Γιώργο Βασιλακόπουλο, τον άνθρωπο επί των ημερών του οποίου το ελληνικό μπάσκετ ανέβηκε στην κορυφή και παραμένει ψηλά για τόσα πολλά χρόνια. Για δύο και πάμε για τρίτη δεκαετία. Η διάρκεια είναι αυτή που μετράει. Οι σταθερές αξίες είναι αυτές που αντέχουν στον χρόνο. Το ελληνικό μπάσκετ είναι σταθερή αξία τελικά, κύριε πρόεδρε. Νομίζω κατ' επανάληψη έχω δηλώσει ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ καλά θεμελιωμένο και δεν ήταν ένα αστράκι όπως κάποιοι νόμιζαν το 87. Αντίθετα, είχαμε ετοιμαστεί να υποδεχθούμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και
αυτή η συνέπεια και η συνέχεια ήρθε σαν φυσιολογική έτσι, πορεία μιας πολύ σωστής δουλειάς που είχε γίνει εκείνα τα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να σημειώσω για να έρθουμε στο σήμερα, διότι η ιστορία γράφεται και άλλα, δεν έχει σημασία να την επαναλαμβάνουμε σήμερα, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι για το ελληνικό μπάσκετ. Ξεκίνησε καταρχήν με την πρωτοφανή επιτυχία της εθνικής ομάδας των γυναικών, την πέμπτη θέση και την πρόκληση στο παγκόσμιο. Έτσι ακριβώς. Ακολουθήσαμε Νέα Ζηλανδία, Ρόδο και τώρα εδώ. Και τώρα ακριβώς εδώ και απορώ πως κάποιοι έτσι επεσήμαναν ότι εάν δεν πάει καλά η εθνική ομάδα θα αποδειχθεί ότι δεν έχει βάθος. Μα πώς δεν έχει βάθος, όταν έχουμε τη Νέα Ζηλανδία, δεύτερη στον κόσμο. Τους εφήβους. Τους εφήβους και κάτω, το, και κάτω των 20 στην Ευρώπη. Τους νέους άνδρες. Τους νέους άνδρες. Το ελληνικό μπάσκετ δείχνει ότι έχει και αύριο. Και αύριο μάλιστα πολύ δυνατό. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να πω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια νέα περίοδο χωρίς ακριβώς να, να έχουμε κάμψη ή να σημειώσουμε την καμπύλη που σημειώνουν κάποιες άλλες χώρες. Το εντυπωσιακό, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η Σερβία, μια πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πέρασε αυτή τη μεταβατική περίοδο, αλλά χωρίς να οικοδομεί το μέλλον σε συνδυασμό με αποτελέσματα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη μεταβατική περίοδο μετά την τεράστια επιτυχία από το 2004 έως και το 2008 να βάλουμε νέο χρονοδιάγραμμα ορίζοντα μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, όπως έχετε πει, μετά το Πεκίνο, αλλά συνδυάζουμε το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Χτίζουμε το μέλλον, αλλά παίρνουμε και αποτέλεσμα εδώ. Βεβαίως ακριβώς και όταν ξεκινήσαμε από κάτω, νομίζω πάλι σε δική σας ερώτηση, είχα πει ότι πάμε στην Πολωνία διεκδικώντας θέση στο βάθρο. Κάποιοι είπαν ότι είναι υπεραισιόδοξος ο Βασιλακόπουλος. Ότι το λέει για εσωτερική κατανάλωση. Όχι, όταν πηγαίνεις πρέπει να βάζεις κάποιους στόχους για να μπορέσεις να τους πετύχεις και νομίζω ότι εδώ υπάρχει το θέλω και το μπορώ. Και αυτή η εθνική ομάδα έχει και το θέλω και το μπορώ. Και αυτή η νέα εθνική ομάδα έχει και καρδιά και ψυχή και κότσκα. Το απέδειξε σήμερα. Βεβαίως, δεν θα έλεγα νέα εθνική ομάδα, θα έλεγα η εθνική ομάδα και ειλικρινά σε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι εδώ, βρίσκονται εδώ και θυσίασαν τις καλοκαιρινές τους έτσι διακοπές και ξεκούραση, αξίζουν πολύ μεγάλα συγχαρητήρια, πάρα πολύ μεγάλα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το επίτευγμα και δεν το λέω γιατί σημειώθηκε επί μιας ισχυρής ομάδας, δεν θα έλεγα πανίσχυρης αλλά ισχυρής, όπως είναι η φετινή Τουρκία και που ίσως κάποιοι θα δώσουν και εθνικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω στον αθλητισμό πρέπει να δίνουμε τέτοιες διαστάσεις. Εμείς έχουμε επιτυχίες και αποτυχίες. Το ελληνικό μπάσκετ σημειώνει διαρκώς επιτυχίες. Το ελληνικό μπάσκετ και η εθνική ομάδα που θα ήταν φαβορή και για την πρώτη θέση αν δεν είχε τις τέσσερις πολύ σημαντικές απουσίες αυτού του καλοκαιριού. Γιατί και αυτά τα παιδιά είναι εθνική ομάδα και θα είναι του χρόνου στην Τουρκία. Βεβαίως είναι παιδιά του ελληνικού μπάσκετ, παιδιά με τεράστια προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ, στις μεγάλες επιτυχίες, αλίμονο αν τα ξεχνάμε, αλλά αυτή τη στιγμή καλό είναι να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα και να επιβραβεύουμε τους παρόντες. Απόψε πετύχαμε δύο στόχους, την πρόκριση στην τετράδα, είμαστε ένα βήμα πριν από το βάθρο, έχουμε δύο ευκαιρίες για μετάλλιο, αλλά εξασφαλίσαμε και τη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, χωρίς ενδεχομένως, όπως θα πίστευαν πολλοί, τη δική σας βοήθεια, τη διπλωματική βοήθεια με την κάρτα ελεύθερης συμμετοχής. Με το σπαθί της η εθνική ομάδα πάει στην Τουρκία. Ακριβώς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν χρειάστηκε το παρασκήνιο ή ακόμα και το προσκήνιο το διοικητικό, αλλά αντίθετα μέσα στον αγωνιστικό χώρο αποδείξαμε ότι δικαιούμαστε την θέση και την παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου πιστεύω ότι και εκεί θα διεκδικούμε θέση στο βάθρο. Την αξία. Συνέχεια θα υπερασπιστούμε την θέση που έχουμε από το 2006. Είμαστε δευτεραθλητές κόσμου. Ακριβώς, άλλωστε. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Την αξία της απόψινής νίκης θα τη συγκρίνατε με κάποια νίκη του παρελθόντος? Με πάει λίγο πίσω. Θα έλεγα ότι αν όχι από ξεπόπλες θέσεις, αλλά είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Αντάξει με αυτές που περίπου τα ίδια παιδιά, αλλά με κάποιες απουσίες και με κάποιες προσθήκες, σημείωσαν στο Βελιγράδι. Με την ανατροπή κόντρα στους Γάλλους στο Βελιγράδι, γιατί και απόψε είχαμε ανατροπή. Αλήθεια. Μας είχε λείψει για δύο χρόνια, έτσι. Σήμερα είχαμε ανατροπή προγνωστικών κάποιων οι οποίοι ήταν απεσιόδοξοι. Εμείς αισιοδοξούσαμε και λέγαμε ότι είναι όλα τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ μιας νέας επιτυχίας εθνικής ομάδας. Και αύριο το βράδυ, κύριε Πρόεδρε, με την Ισπανία. Θα παίξουμε και θα διεκδικήσουμε και εκεί την νίκη.
Ωραία. Αυτά από τον κύριο Βασιλακόπουλο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να του μεταφέρω οποιαδήποτε ερώτηση, γιατί τον έχουμε κρατήσει αρκετή ώρα εδώ και κάνει και λίγο κρύο, έτσι. Καλά, θέλουμε να ρωτήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Βασιλακόπουλο και για τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά να φέρει και δύο φορές. Λίγο, αν μείνουμε μερικά δευτερόλεπτα στον αέρα μέχρι να ακούσω και την ερώτησή σας, θα δούμε μια πολύ ωραία σκηνή. Ναι. Δεν είναι προκατασκευασμένη. Συμβαίνει στον αέρα σε τέτοιες live συνδέσεις, γιατί κάποιοι είχαν μείνει να δουν τον αγώνα της Σλοβενίας, κάποιοι Έλληνες από την μεγάλη κερκίδα την απόψινή. Εδώ είναι. Δείτε τους και απολαύστε τους. Τον ύπαινο θα πάρουμε. Ελα σολέ. Αυτός εδώ είναι ο γνωστός Τσολιάς. Είσαι ο και λέγεσαι. Γεια σας, φίλοι μου. Από πού είσαι? Πάλι, Ασπροβάλτα. Να είσαστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε για την έκπληξη. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα. Αν μείνουν τα παιδιά στο background, καλώς. Ωραιότατο background είναι. Ναι. Το κύπελο αυτό το χαρίζω στην Αντιά, στο Βασιλακόπουλο, που έχει εισιτήρια για μας και πηγαίνουμε στα παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Γιώργο. Η Νάντια, αν καταλάβατε, ήταν η συνοδός του Γιώργου στο Βελιγράδι. Δεν είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει, η Εθνική συνεχίζει. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος... Εμείς θα το σηκώσουμε το κύπελο και πάλι. Λοιπόν, με την παρέμβαση του κόσμου εδώ, των πελαργών, των φίλων της Εθνικής Ομάδας, που ταξιδεύουν παντού για να τις υποστηρίξουν, εμείς είχαμε ένα ωραίο happening, αλλά χάσαμε τον καλεσμένο μας. Έφυγε. Οπότε, αν θέλετε, θα ρωτήσετε κάτι. Βαγγέλη, ο Βασιλακόπουλος έφυγε. Βαγγέλη, ναι. Μπορείς να απαντήσεις και εσύ σε αυτή την ερώτηση, γιατί είσαι δίπλα στην ελληνική ομάδα. Αναφέρθηκε δύο φορές ο κύριος Βασιλακόπουλος σε ανθρώπους που δεν πίστεψαν σε αυτήν την ομάδα. Και νομίζω ότι εκφράζει ένα παράπονο ότι μετά από τόσες επιτυχίες, ότι ακόμη και τώρα υπάρχουν ορισμένοι Έλληνες που δεν πιστεύουν σε αυτήν την ομάδα. Ναι, έχεις δίκιο, Παντελή. Θα σου απαντήσω. Νομίζω ότι πολλοί ήταν επιφυλακτικοί. Κάποιοι, εντάξει, υπερβολικά επιφυλακτικοί, σε σημείο που να μην πιστεύουν ότι μπορεί να καταφέρει έστω το παραμικρό αυτή η εθνική ομάδα. Σε αυτούς αναφέρθηκε. Τον τελευταίο καιρό είχαμε διαβάσει πολλά, είχαμε ακούσει πολλά, είχαμε συζητήσει πολλά, αλλά να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν περιμέναμε τόσο καλές εμφανίσεις εθνικής, της ανανεωμένης, εγώ το ξαναπώ, εθνικής ομάδας σε αυτό το Eurobasket. Σε αυτούς αναφέρθηκε, δεν υπάρχει κάποια πικρία ή κάποιο μήνυμα σε κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Βασιλακόπουλος στην αρχή του καλοκαιριού είχε ενοχληθεί από το γεγονός ότι μαζεμένες απουσίες υπήρξαν στην εθνική ομάδα και αναρωτιόταν αν υπήρχε και κάτι άλλο πίσω από αυτό. Τελικώς φάνηκε ότι τουλάχιστον για τα 3 από τα 4 παιδιά ότι δεν υπήρχε τίποτα, το παραμικρό δηλαδή. Ναι. Ήταν σοβαρά τα προβλήματα, αλλά και η κούραση που αντιμετώπισαν όλη τη χρονιά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους φέτος. Αλλά είδαμε ότι δεν ασχολήθηκαν πάρα πολύ και το προπονητικό team και οι παράγοντες της Ομοσπονδίας με όλη αυτή την παραφιλολογία. Από ένα σημείο και μετά δηλαδή σταμάτησε η συζήτηση. Συγκεντρωθήκαμε και παρακολουθούσαμε τις προσπάθειες των παιδιών που ήταν στην προετοιμασία και αυτών που ήρθαν εδώ. Δεν είχαμε δηλαδή ως εθνική ομάδα κανένα περιθώριο για να σκεφτούμε κάτι άλλο. Έπρεπε να παλέψουμε. Ο Γιώνας Καζλάουσκας ήξερε ότι έρχεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, σε μια μεταβατική περίοδο, και έπρεπε να παλέψει με αυτούς που είχε. Και προσπάθησε να κάνει το καλύτερο δυνατό σύνολο. Και μέσα από τα παιχνίδια αυτή η εθνική έγινε πραγματικά ομάδα. Γι' αυτό μιλάμε για μεγάλο επίτευγμα και άθλο. Γιατί μέσα σε 4-5 εβδομάδες βρήκε καλή χημεία, έγιναν ξανά όλη μια γροθιά και η εθνική απέδωσε τα μέγιστα στα κρίσιμα μάτς και ειδικά σήμερα σε ένα παιχνίδι που είχε συγκλονιστικό φινάλε, δραματικό φινάλε και συγκλονιστικό ταυτόχρονα. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο πλευρές, αλλά κυρίως η δική μας, έκανε αρκετά λάθη. Και όμως δεν το χάσαμε. Στη διάρκεια της μετάδοσης είπαμε υπάρχει ένας καλός Θεός, ο Θεός της Ελλάδας που μας βοηθάει. Και τελικά έτσι ήταν μέχρι το τέλος. Παρότι κάναμε λάθη, παρότι πήγαμε να αυτοκτονήσουμε 2-3 φορές, η νίκη έμεινε στα δικά μας χέρια, αφού και ο Αρσλάν στην εκπνοή αστόχησε. Αλλά νωρίτερα, νομίζω ο Παντελής το είπε, είχαν μπει δύο πολύ μεγάλα σουτ. Ένα από το Ζήση μετά από δημιουργία του Σπανούλη και ένα από τον Μπρίντεζη που δεν έγραψε στη στατιστική του τόσο μεγάλους και πολλούς αριθμούς. Αλλά σήμερα έκανε φοβερή δουλειά και μέσα σε 2 χρόνια φαίνεται πως έγινε από ένας παίκτης
μέτριος ή μιας ομάδας χαμηλού επίπεδου στην οποία θα αγωνιζόταν, όταν είχε πάει και στη Λάρισα για να βελτιώσει τις ατομικές του ικανότητες, πώς έγινε βασικός και αντικατάστατος ακόμη και στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, θα επιστρέψουμε. Ανανεώνει τη συντροφιά, γιατί πιστεύω ότι. Αν γυρίσετε σε εμάς, θα είναι κι άλλοι εδώ. Έτσι, έτσι. Εγώ θα έχω παρέα τα παιδιά μέχρι να υποδεχτούμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, τον Γιώργο Λινιάτη και άλλους καλεσμένους που θα έχουμε απόψε. Όση ώρα είναι ανοιχτό το κύκλωμα για να είμαστε σε επαφή μαζί σας. Πριν κλείσουμε όμως. Ναι. Να τραγουδώ ποτέ. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Ξαναρχόμαστε σε λίγο. Ωραία, ωραία. Φοβερή παρέα. Θα υπάρξει ακόμα καλύτερη εκεί. Νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση, αφού βλέπουμε εδώ τον κόσμο που πανηγυρίζει στο Κατοβίτσε, είναι για τον Κώστα Μίσα. Και θα επαναλάβω αυτό που έλεγα στον πρόλογο, ότι η πτήση του ελληνικού μπάσκετ για το μέλλον έχει αρχίσει και από τα τμήματα υποδομής και από αυτά τα παιδιά την καινούργια ομάδα και έχει ξεκινήσει με απόλυτη επιτυχία. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι. Και υπάρχουν βάσεις ουσιαστικές, υπάρχει θεμελίωση στο κομμάτι του μπάσκετ. Και υπάρχουν δύο παράλληλοι δρόμοι, έτσι. Ο ένας δρόμος είναι όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας για να βγάλει τις βάσεις. Κάποια στιγμή είπε ο Πρίντης σε κάποια δήλωση που ρώτησε για το κομμάτι της εθνικής ομάδος και είπε ότι εμείς από την εθνική παιδών γαλουχηθήκαμε στη λογική να είναι τιμή μας να φοράμε τη φανέλα της εθνικής ομάδος, έτσι. Όλα αυτά είναι μια σειρά. Ο άλλος ο δρόμος είναι τη δουλειά υποδομής που κάνουν τα σωματεία, διότι όλα αυτά τα παιδιά δουλεύουν σε σωματεία και τα παίρνουμε εμείς στις εθνικές ομάδες. Είναι δύο δρόμοι παράλληλοι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί να δουλεύουν παράλληλα και ταυτόχρονα. Ή δεν δουλεύουν στα σωματεία και τα παίρνετε εσείς και τα φτιάχνετε. Με τον Τζόρτζι τα λέγαμε και αμέσως μετά το παιχνίδι. Δεν είναι όλα έτσι. Εντάξει, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Σύμφωνοι, μην μείνουμε εκεί. Βασίλη Κικιλιά, πώς μπορείς να περιγράψεις με λόγια αυτό που συμβαίνει όταν κάποιος αθλητής φοράει τη φανέλα με το συγκεκριμένο εθνόσημο? Να πω ένα τι ωραία βραδιά. Πανέμορφη. Να πάρουμε μια ανάσα, να πούμε τι ωραία βραδιά. Είναι ιδιαίτερο το συνέστημα. Ο Έλληνας έχει μπέσα και έχει φιλότιμο και έχει εθνική υπερηφάνεια και εγώ με όλο το σεβασμό στον πρόεδρο κ. Βασιλακόπουλο πιστεύω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν και εθνικό θέμα, πέρα από όλα τα άλλα. Mm-hmm. Αλλά για ένα νέο παιδί που φοράει τη φανέλα με τα γαλανόλευκα, τι ωραίο συνέστημα και τι υπερηφάνεια. Εγώ είχα την τιμή να τη φορέσω από το αναπτυξιακό πρώτη φορά τουρνουά που έκανε η εθνική ομάδα, παιδών, εφήβων, ελπίδων, νέων, δεύτερη εθνική αντρών. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια και γι' αυτά τα παιδιά θυσιάζουν και τις διακοπές τους καλοκαιρινές και την ξεκούρασή τους και ας έχουν βγάλει πολλά χρήματα από το μπάσκετ κάποιοι από αυτούς. Δεν έχει καμία σημασία, τους ενώνει αυτή η εθνική ομάδα. Σωστό. Και μας κάνει όλους περήφανους. Γιατί πολλοί είπαν ότι οι παίκτες έχουν πάρα πολλά χρήματα και νοιάζονται για την εθνική ομάδα. Δεν ισχύει καθόλου αυτό το πράγμα για την Ελλάδα και το ξέρει πολύ καλά και ο Γιώργος Σιγάλας που είναι μαζί μας. Αλλά ήθελα να το ρωτήσω τον Γιώργο, τελικά τι έχει ο Έλληνας και παίζει μπάσκετ? Είμαστε μόλις 10 εκατομμύρια και βγάζουμε τόσα παιδιά κάθε χρόνο. Έχουμε τόσες επιτυχίες. Ποιο είναι το μυστικό, τι έχει ο Έλληνας και παίζει τόσο καλά μπάσκετ και μπορεί να νικήσει οποιαδήποτε δύναμη στον κόσμο? Βασικά ο Έλληνας, πρώτα απ' όλα να δώσω και εγώ συγχαρητήρια. Είναι μεγάλη, είναι περήφανος, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είτε εθνικό, όπως είπε ο Βασίλης, είτε μπασκετικό, όπως το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας έχει μάθει από τα αρχαία χρόνια να κερδίζει και μάλιστα άνισες μάχες. Άρα νομίζω ότι και μόνο που έστω και σε ένα άθλημα, και δεν είναι μόνο το μοναδικό άθλημα, αλλά μιλάμε τώρα ειδικά για τον μπάσκετ, μπορούμε και φέρουμε επιτυχίες και φτάνουμε σε σημείο να με ρωτάτε αυτή την ερώτηση. Σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει αυτό που λέμε το φιλότιμο, ακόμα υπάρχει ο Έλληνας μέσα μας. Εγώ πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ σημασία ο χαρακτήρας αυτών των παιδιών, γιατί έδωσε μεγάλη βοήθεια στον κύριο Καζλάουσκας να φτιάξει μια ομάδα. Έτσι όπως πρέπει και να παρουσιάσει αυτό το σύνολο με όλες αυτές τις απουσίες που λέμε και μάλιστα να σας πω εγώ προσωπικά θεώρησα λίγο περίεργο το ότι πήγαμε ας πούμε, με 4 γκάρ. Θεώρησα ότι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Το είπα στην αρχή πριν πάει η ομάδα ας πούμε, στην Πολωνία. Παρ' όλα αυτά περίμενα να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Εξελίχθηκε σωστά και τώρα πανηγυρίζουμε. Γιώργο, είτε έτσι είτε αλλιώς, πρόκειται για μια ομάδα που συνηθίζουμε να λέμε και τελικά αυτή είναι η αλήθεια, ότι έχει συνέχεια. Δηλαδή, είναι η πιο παλιή διεθνής
και αρχηγοί στους οποίους ανήκεις. Είναι οι πιο πρόσφατοι που δεν ήταν τώρα σε αυτή την ομάδα, μπορεί να είναι στην επόμενη του χρόνου στην Τουρκία. Είναι τα παιδιά που παίζουν τώρα και είναι και τα πιτσιρίκια που έρχονται. Είναι μια ενότητα αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνικό μπάσκετ. Και προχωρώντας την ερώτηση που σου έκανε ο Παντελής, είναι και στο DNA μας τελικά, έτσι. Αυτό είπα από την αρχή, από τα αρχαία χρόνια είναι. Αλλά γενικά η νίκη είναι από τα αρχαία χρόνια. Από εκεί και πέρα, για κάποιο λόγο, παίζουμε μπάσκετ. Δηλαδή, πρέπει και εμείς κάπου να είμαστε καλοί, έτσι, στον αθλητισμό. Κατά καιρούς δείξαμε ότι είμαστε καλοί, αλλά όχι γηγενείς. Παιδιά που ήρθαν και γαλουγηθήκαν στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν γηγενείς. Εδώ μιλάμε για Ελληνόπουλα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει. Το μόνο είναι ότι δεν συμφωνώ λιγάκι με τον coach στο στούντιο. Για τον κύριο Μίσα, οι δρόμοι νομίζω δεν είναι παράλληλοι. Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στο αναπτυξιακό. Αν μπορούσε αυτό να μεταφερθεί και λίγο στα σωματεία, γιατί ξέρετε, τα σωματεία δεν είναι 2, 3, 4, 5, είναι 20-25 ίσως που θα έπρεπε να δώσουν σημασία. Πιστεύω ότι πραγματικά θα ήταν παράλληλοι οι δρόμοι. Και όσο για τα νέα παιδιά που είπατε, εύχομαι και ελπίζω να βρουν λίγο το δρόμο τους, να δείξουν κάτι για να μπορέσουν να πάνε περισσότερο χρόνο και να πούμε ότι υπάρχει σίγουρα συνέχεια. Μάλιστα, όπως είπε ο Γιώργος Βασιλιακόπουλος, όμως σήμερα πρέπει να ασχοληθούμε με τους παρόντες, με αυτούς που έκαναν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, αν μου λέτε κάτι, συγγνώμη, αλλά δεν σας ακούω. Θα επανέλθει η επιστροφή σου, Γιώργο, και θα μας ακούσεις αμέσως μετά. Πάμε να δούμε αυτούς που πέτυχαν αυτό τον άθλιο να είναι στην τετράδα αυτή τη στιγμή και να διεκδικούν μετάλλια. Να τους δούμε και να τους ακούσουμε. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Καταφέραμε να γυρίσουμε ένα ματς που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει. Με απίστευτα καλάθια. Στην παράταση πάλι βγήκαμε μπροστά, κάναμε κάποια λάθη λόγω ίσως από τη μεγάλη λαχτάρα που είχαμε να κερδίσουμε. Και εκεί κάναμε ένα λάθος γιατί θέλαμε να τελειώσει το παιχνίδι πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Τέλος, καλά, όλα καλά. Όλα τα παιδιά κάναν φοβερή δουλειά. Ο Ζήσης έπαιξε φοβερά. Ο Φώτσης, ο Μπουρούλης, όλοι, ο Σόχο. Όλα τα παιδιά, όλοι που έπαιξαν καταπληκτικά. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Πολύ μεγάλη επιτυχία και χαρούμε λίγο και έχουμε αύριο τον ημιτελικό. Πολύ χαρούμενος και περήφανος που είμαστε πάλι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πόσο δύσκολο είναι για εσένα να κουβαλάς την ομάδα σήμερα 42 λεπτά? Εντάξει, είναι η δουλειά μου. Πρέπει να κάνω τους παίκτες μου καλύτερους. Εγώ δεν με νοιάζει η προσωπική απόδοση. Κάνω ό,τι μπορώ μες στο γήπεδο για να βοηθώ την ομάδα μου να νικάει. Ό,τι μπορώ. Άμα είναι να βάλω 30 πόντους θα το κάνω, ένα βάλω 0 θα το κάνω. Άμα είναι να παίξω άμυνα το κάνω. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλό, ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθάω την ομάδα να νικάει. Και για ακόμη μια φορά είμαι πολύ χαρούμενος που τη βοήθησα σήμερα να νικήσει και να πάρουμε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όλα τα παιδιά συγχαρητήρια, όλους. Δύο κουβέντες πριν σας αφήσουμε για την Ισπανία. Εντάξει, στην αρχή δεν έπαιζε καλά, πλέον όμως έχει γυρίσει το κλειδί, παίζει πάρα πολύ καλά. Έχει παίξει με πολύ μεγάλη προσωπικότητα, παίζουν πολλά χρόνια μαζί. Είναι το μεγάλο φοβορή αυτή τη διοργάνωση. Όπως είπα και πριν, τους σεβόμαστε, αλλά δεν τους φοβόμαστε και θα πάμε για να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι. Ποιες ήταν οι ιδιαιτερότητες αυτού του παιχνιδιού που το έκανε τόσο αγχωτικό, τόσο ψυχοβγαλτικό, επιτρέψε μου την έκφραση, και μας πήγε μέχρι την παράταση? Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ. Είναι δύο μήνες και κάθε ομάδα προετοιμάζεται, ειδικά μια ομάδα επίπεδο όπως είναι η εθνική μας και η εθνική Τουρκία, και κάθε ομάδα προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι. Το άγχος είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά από εκεί και πέρα δείχνει ποιος έχει τα περισσότερα από θέματα ενέργειας και ψυχής για να το κερδίσει στο τέλος. Καλά, χαρήκαμε, αλλά πρέπει να συνεντευτούμε λιγάκι τώρα γιατί παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν αναμενόμενο ότι θα τον έβρισκε το ρυθμό της Ισπανία και πρέπει να παίξουμε πάλι, να δείξουμε την ίδια ενέργεια όσο δύσκολο και να είναι και να δείξουμε την ψυχή για τον Τζαμπουκά για να τις κερδίσουμε. I'm ecstatic right now. It was a heck of a win. That's a great team that we beat right there. And you know, we showed a lot of heart. Down 6, I think, with 2 minutes to go. We made some big shots. You know, Billy, Yurgos with the three in the corner, Fortis rebound. I thought as a team we played very, very well. What was the key of the tonight's victory from the start to the beginning and the extra time? The key, the big key. I thought just defensive wise, having each other's backs, helping each other, helping one another, and you know, I thought we had that tonight. I thought we rebounded the ball real well against their big guys. Thank you very much. No problem. Ο Νίκος Καλάθης δήλωσε λίγο πριν την αναχώρηση του πούλμα της Εθνικής Ομάδας ότι είναι εντυπωσιασμένος από το παιχνίδι που έγινε.
ήταν, δεν το περίμενε, είναι η αλήθεια. Η συγκέντρωση και η ψυχή κυρίως ήταν αυτή που έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα υπό Νίκος Καλάθης, που στάθηκε στα λάθη που έκανε η ελληνική ομάδα. Ωστόσο, το τρίποντο του Ζήση, το τρίποντο του Γιώργου Πρίντεζη στο τέλος ήταν αυτά που έδωσαν την πολύ μεγάλη νίκη και την πρόκριση της εθνικής ομάδας στα ημιτελικά του Eurobasket εδώ στην Πολωνία. Ήταν μια σημαντική νίκη απέναντι σε ένα αντίπαλο δυνατό. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι. Με πολύ άγχος. Στο τέλος θα μπορούσαμε να χάσουμε το παιχνίδι, μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Πιστεύω η καρδιά μας στο τέλος υπερίσχυσε. Το δείξαν και τα rebound που είχαμε 20 παραπάνω απέναντι σε μια ομάδα που ήταν από τις καλύτερες rebounding ομάδες αυτού του τουρνουά. Βάλαμε μεγάλα σουτ στο τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο του κανονικού παιχνιδιού, εκεί που δείχναν οι Τούρκοι ότι πήγαν να ελέγξουν το παιχνίδι για να το πάρουν. Πήγαμε στην παράταση, πάλι το ελέγξαμε εκεί, κάναμε πολλά λάθη, αλλά στο τέλος κερδίσαμε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Μια ομάδα που όποιος όταν ξεκινάγαμε τον Ιούλιο να πάμε στο Καρπενήσι, κανένας με κανένας Έλληνας δεν πήγε σε αυτήν την ομάδα. Και εμείς πιστέψαμε με καινούριο προπονητή, πολλούς καινούριους παίχτες και φτάσαμε εδώ. Και πλέον όνειρό μας είναι να κρέμασουν ένα μετάλλιο στήθος. Ωραίες οι δηλώσεις, αλλά εμένα αυτό που μου άρεσε περισσότερο από όλα, κύριε, ήταν ο αυθορμητισμός και ο πανηγυρισμός του Καλάθη όταν τελείωσε η συνέντευξη. Το χαίρονται, το γουστάρουν δηλαδή. Βέβαια. Ο Καλάθης, πιτσιρικάς και λοιπά, έχει τρομακτικό ενθουσιασμό. Και έχει και την Αμερικάνικη κοινοτροπία, όλη αυτή ναι. την κολεγιακή. Πάντως δεν συμφωνήσω με το Ζήση που είπε κανένας Έλληνας δεν πίστευε. Ναι. Αυτές τις δηλώσεις που έκανε στο τέλος. Απλά θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου. Έτσι. Το λέει δεύτερη φορά. Ναι, εντάξει. Και το είχαμε ξαναπεί πάλι ότι δεν είναι έτσι. Αυτοί που πίστευαν ήταν σιωπηλή μειοψηφία, έχω την αίσθηση πάντως. Ναι, αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν και μιλάω βέβαια για αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι θα μπούμε στους 8, ούτε στην οκτάδα. Έτσι. Ναι, και βέβαια ναι. το καλύτερο από η απάντηση είναι το σημερινό αποτέλεσμα. Αλλά ήταν ένας αριθμός, δεν ήταν. Υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι πιστεύανε βήμα-βήμα. Ξέραμε ότι είναι μια νέα ομάδα, ξέραμε ότι υπάρχουν ελλείψεις και γι' αυτό ακριβώς η είσοδος στην τετράδα είναι και μια σημαντική επιτυχία. Και ξεχνάμε πολλές φορές ότι υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία στο παγκόσμιο θα είναι ακόμα καλύτερη δηλαδή η εθνική ομάδα. Σωστό. Πολύ είναι πολύ σημαντικό. Να μιλάμε για τα ευχάριστα για την επόμενη μέρα τώρα. Κάτσε την επόμενη μέρα, κάτσε να ζήσουμε το σήμερα. Αναφορά και κάποια στιγμή, εντάξει, πρέπει κάποια φορά να τα λέμε. Δηλαδή, δεν μπορεί συνέχεια να είμαστε στη λογική της μιζέριας και των αγελάδων. Σωστό. Πάμε να ζήσουμε το σήμερα και να πάμε ξανά στον Κατοβίτσα. Εκεί είναι η πηγή του ρεπορτάζ και των γεγονότων, είτε έτσι αλλιώς. Θα δούμε τώρα τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου με τον Γιώργο Λιμιάτη που έζησαν από μικροφόνου. Άλλη μια μεγάλη στιγμή της εθνικής ομάδας. Ο λόγος, η μπάλα, η ασίστε σας. Ναι, Παναγιώτη, ναι, φίλες και φίλοι. Σε όλη την παρέα στο στούντιο. Γεια σας και πάλι από το Κατοβίτσε. Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Λιμιάτη. Ζήσαμε βεβαίως αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή τη μετάδοση. Μια ακόμη μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς και σίγουρα θα το έχετε πει ότι το σημαντικό είναι ότι η ελληνική ομάδα παραμένει στην ελίτ. Και νομίζω ότι αυτό θα πει και ο Γιώργος Λιμιάτης. Το συζητούσαμε και μετά τον αγώνα και βλέποντας και τον επόμενο αγώνα με την Σλοβενία και την Κροατία. Ότι το σημαντικό για την ελληνική ομάδα είναι ότι έμεινε στους κορυφαίους, έμεινε στην ελίτ σε μια δύσκολη για αυτήν χρονιά. Αυτό που θα μεταφέρω πριν άρχισα να ρωτάω τον Γιώργο Λιμιάτη είναι περιμένοντας με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιώργο Πρίντεζη στη μεικτή ζώνη αμέσως μετά τον αγώνα. Αυτό που μου είπε ο Βασίλης Σπανούλης που ήταν το πιο σημαντικό είναι ότι Δημήτρη μου λέει καταφέραμε τη χρονιά αυτή με τόσες απουσίες και τόσα προβλήματα με μια τόσο νέα ομάδα να ξαναμπούμε τετράδα. Αυτό το οποίο ακριβώς κάναμε πριν από 2 χρόνια στην Ισπανία με την καλή ομάδα. Με όλους. Γιατί και αυτή καλή είναι. Αλλά λέω πλήρης. Και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να, σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Ότι η ομάδα παρέμεινε στην ελίτ με τα προβλήματα, με τις απουσίες, με όποια λάθη έχουν γίνει σε ένα μεγάλο καλοκαίρι για το ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, μαζί μου ο Γιώργος Λιμιάτης για να τρώσω για το μάσα, αλλά κυρίως να σας βάλουμε και ένα άλλο κομμάτι στη συζήτηση. Γιατί νομίζω ο Παναγιώτη και Παντελή και φίλοι στο στούντιο ότι πλέον κοιτάμε και την επόμενη μέρα. Να τη δούμε και την επόμενη μέρα, ασφαλώς. Υπάρχουν 4 ομάδες. Θα είδατε και τον αγώνα που περιγράψαμε με τον Γιώργο, το Σλοβενία-Κροατία. Άλλος ένας μεγάλος προημιτελικός. Λοιπόν, Γιώργο, για να τελειώσουμε, να κλείσουμε το κεφάλαιο, εμείς τουλάχιστον Ελλάδας-Τουρκίας. Ποια ήταν τα σημεία εκείνα, βλέποντας πια το μάτς και από κοντά και έχοντας εσύ το πλεονέκτημα από τους φίλους που είναι στο στούντιο Σνέρτ, ότι έβλεπες όλο το γήπεδο. Γιατί στην τηλεόραση βλέπετε το κάδρο, αυτό που πιάνει η κάμερα. Εσύ έβλεπες όλο το γήπεδο. Ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που είδες που ενδεχομένως δεν είδανε στην Ελλάδα μέσα από την τηλεόραση, που είδαμε εμείς στο γήπεδο, στο παιχνίδι. Νομίζω ότι τουλάχιστον για την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου καθοριστικό ρόλο έπαιξε η πολύ καλή συμπεριφορά που είχαμε στα επιθετικά rebound για πρώτη φορά ίσως στο τουρνουά και είχαμε επισημάνει και στον πρόλογο ότι οι Τούρκοι έχουν αδυναμία στο αμυντικό rebound. Καταφέραμε και πήραμε
τα επιθετικά rebound, ανανεώσαμε τις επιθέσεις, πετύχαμε καλάθια. Δηλαδή, μπορεί να παίρνεις τα επιθετικά rebound και να μην έχεις την δυνατότητα να σκοράρεις τη δεύτερη ευκαιρία. Να πω πάνω σε αυτό, Γιώργο, σε μισό δεκόπτο. Είχαμε 9 επιθετικά rebound και 11 αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο. Από τα 9 επιθετικά αυτά, κάναμε 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω ότι επίσης καθοριστικός παράγοντας ήταν ότι μπορεί ο Τούρκογλου στο τέλος να ήταν πολύ σημαντικός για την ομάδα της Τουρκίας και ήταν αυτός που ουσιαστικά ανέτρεψε την κατάσταση υπέρ της ομάδας της Τουρκίας. Αλλά σε συνολική απόδοση, η άμυνά μας απέναντι στους δύο πιο σημαντικούς παίκτες της Τουρκίας, και αναφέρομαι στον Ηλιασόβα και στον Τούρκογλου, ήταν καθοριστική. Και αν θυμάσαι, Δημήτρη, στην αρχή της μετάδοσης, όταν ο Ναν σκόραρε αρκετούς πόντους, 8 στο ξεκίνημα, τελείωσε μου φαίνεται με 13, αν δεν 8 κάνω... και ξεκίνησε με 2 στα 2 τρίποντα. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Παίκτες που είναι ρολίστες και ουσιαστικά δεν έχουν τον πρώτο ρόλο σε τέτοιες ομάδες, δεν μπορούν να σου κερδίσουν ένα ολόκληρο παιχνίδι. Το είχαμε πει αυτό. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι ήμασταν δείξαμε εξαιρετική συμπεριφορά στην αμυντική αντιμετώπιση των δύο συγκεκριμένων παιχτών. Εδώ να σας ρωτήσω κάτι, μιλώντας για άμυνες, όχι τη δικιά μας των Τούρκων, περίμενες να παίξουν περισσότερο με ζώνη? Ναι, εγώ περίμενα, και μάλιστα επειδή το συζήτησα με τον coach που είναι στο στούντιο, γιατί του έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και το θεωρώ πολύ μεγάλο δάσκαλο. Συζητώντας πριν το παιχνίδι για τους Τούρκους, οι συμπεριφορές που είχαν οι Τούρκοι στα προηγούμενα παιχνίδια και η τακτική που είχαν ακολουθήσει, και ειδικότερα στο μάτς με τη Σλοβενία, ήταν μια παραδεδομένη χρήση άμυνα ζώνης ανοιχτής, με τους δύο παίκτες πάνω ψηλά ανοιχτά, την οποία περίμενα εγώ θα δω σήμερα. Τη χρησιμοποίησαν για κάποια μικρά χρονικά διαστήματα, ειδικότερα σε out από τη βασική γραμμή, αλλά ήμασταν τυχεροί και πιστεύω και κατά κάποιο τρόπο διαβασμένοι, ότι όταν μπήκαν στη διαδικασία να τη χρησιμοποιήσουν για 2-3 λεπτά, χτυπήσαμε σωστά και έτσι δεν τους δώσαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν σε αυτή την άμυνα. Το άλλο καθοριστικό στοιχείο βέβαια του παιχνιδιού είναι ότι στα κρίσιμα σημεία, και όταν το παιχνίδι γύρισε ανάποδα και για χρονικό διάστημα που απόμενε για το τέλος του παιχνιδιού πολύ μικρό, είχαμε την ψυχική, νομίζω, το ψυχικό χαρακτήρα να ανατρέψουμε την κατάσταση. Τη δύναμη. Γιατί όταν για ένα παιχνίδι σε 35 λεπτά μπροστά στο σκορ και είσαι οδηγός, έχεις χάσει κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε να έχεις μεγαλύτερη διαφορά. Και στο τέλος ανατρέπεται η κατάσταση με 2-2,5 λεπτά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη καρδιά και πολύ μεγάλη προσωπικότητα για να γυρίσει το παιχνίδι. Γιατί η ψυχολογία σου σε εκείνο το χρονικό σημείο δεν είναι υπέρ σου. Πολύ μεγάλα σουτ, το αναφέρομαι στο σουτ του Πρίντεζη, του Σπανούλη, του Ζήση. Πολύ μεγάλα σουτ, πολύ καλές άμυνες. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε ουσιαστικά στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας, στην τελευταία δικιά μας άμυνα, να είμαστε και μπροστά στο σκορ και να τουλάχιστον να μην χάσουμε, από τη στιγμή που η επιλογή των Τούρκων μετά την αλλαγή που κάναμε εμείς στο pick and roll δεν ήταν να σουτάρουν τρίποντο. Μετά στην παράταση πάλι συνεχίσαμε με το ίδιο, με την ίδια. Νομίζω ότι ο ψυχικός χαρακτήρας είναι αυτός που έκρινε το παιχνίδι. Και αναφέρομαι, όπως είπα και στα σούτ, ο Σπανούλης ήταν καταπληκτικός. Και αν δεν κάναμε 2-3 λάθη που ουσιαστικά ήρθαν χωρίς πίεση, ναι, πεδαριώδης δηλαδή, για την αξία αυτών των παιχτών, αλλά είναι πολύ λογικό απ' την άλλη, όταν ο Σπανούλης έχει ουσιαστικά όλο την... αναλαμβάνει και την οργάνωση και τη δημιουργία αυτής της ομάδος και την εκτέλεση. Πολύ λογικό κάποια στιγμή να είναι και κουρασμένος. Να πούμε πάνω σε αυτό ότι ο Σπανούλης έπαιξε σήμερα 42 λεπτά και έτσι η Ελλάδα στα ημιτελικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ημιτελικά για να δώσουμε και την πάσα, την ασίστ στους καλεσμένους στο στούντιο, όταν εμείς σας αφήσουμε για να συνεχίσετε την κουβέντα. Λοιπόν, αύριο 7.30 ώρα Ελλάδα-Ισπανία, πρώτος μεγάλος ημιτελικός, και μετά την νίκη της Σλοβενίας με 67-65 επί της Κροατίας, Σλοβενία-Σερβία. Πάμε να δούμε τα ζευγάρια, Γιώργο. Ξεκινάμε το δικό μας, αυτό μας ενδιαφέρει. Ελλάδα-Ισπανία, το έχουμε ξαναδεί το έργο, είναι η πέμπτη φορά στα 4 χρόνια που παίζουμε μαζί τους. Μας στενοχωρούν συνήθως, ειδικά τα τελευταία χρόνια μας στενοχωρούν συνεχώς. Είναι μια μεγάλη ομάδα, λείπει ο Καλντερόν, αλλά υπάρχουν τόσο μεγάλοι παίκτες. Υπάρχουν τα αδέρφια Γκασόλ, ο Πάο είναι στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο αδερφός του έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είχε φέτος 12 πόντους, 8 rebound στο NBA με τους Memphis Grizzlies. Ο Ναβάρο της Μπαρσελόνα. Υπάρχει ο Ρούντι Φερνάνδες με μεγάλη χρονιά, 11 πόντους και 5 assists στο NBA στους Portland Trail Blazers. Υπάρχει ο Ρίκι Ρούμπιο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του. Υπάρχει ο Μουμπρού, υπάρχει μια πλειάδα παικτών. Απέναντι σε αυτούς τους Ισπανούς, τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, πιστεύω ότι τη στιγμή που έχουμε περάσει τη τετράδα, αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που θεωρητικά και ουσιαστικά είναι το φαβορί της διοργάνωσης. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Και με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, με την είσοδο στη τετράδα, αύριο πρέπει να παίξουμε χωρίς άγχος.
Είμαστε πετυχημένοι. Είμαστε πετυχημένοι. Είμαστε το outsider της αναμέτρησης. Κακά τα ψέματα. Οπότε πρέπει να παίξουμε χωρίς άγχος. Πιστεύω ότι ο μοναδικός τρόπος, αν και είναι ένα παιχνίδι και όλα γίνονται. Αυτό μου λέγεις μέσα, έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ότι δεν πρέπει να πάμε σε ρυθμό που αρέσει τους Ισπανούς. Να μην τρέξουμε, να μην μπούμε στη διαδικασία να παίξουμε run and gun παιχνίδι. Γιατί οι Ισπανοί σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Περιχητικοί. Οπότε η επιλογή, πιστεύω, τουλάχιστον της επιθετικής φιλοσοφίας θα είναι να πάμε σε ένα παιχνίδι κλειστό, 5-5, να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να τρέξουν. Και αν μπορέσουμε και το καταφέρουμε αυτό, πιστεύω θα έχουμε και τύχη για το παιχνίδι. Τι δεν πρέπει να κάνουμε εκτός από το τρέξιμο? Τι δεν πρέπει να κάνουμε? Πιστεύω ότι οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που πιέζουν πάρα πολύ καλά την μπάλα και πιέζουν όχι μόνο για να δυσκολέψουν την επιτιθόμενη ομάδα, αλλά για να κάνουν κλεψίματα. Γιατί από τα κλεψίματα παίρνουν ενέργεια και πάνε στους ευνηδιασμούς. Δεν είναι μόνο το όταν παίρνουν το αμυντικό rebound. Περισσότερο νομίζω τρέχουν όταν αναγκάζουν τους αντιπάλους τους να κάνουν λάθη και λιγότερο όταν παίρνουν το αμυντικό rebound. Εδώ να θυμίσουμε την απίστευτη άμυνα και του Ρούμπιου αλλά και συνολικά της ομάδας πάνω στον Τόνι Πάρκερ που το βγάλανε εκτός παιχνιδιού από την αρχή, έτσι. Ναι, βέβαια. Και λογικά θα έχουμε και την ίδια αντιμετώπιση απέναντι στο Σπανούλι αύριο και σε δεύτερο βαθμό και στο Ζήση. Γιατί εμείς ουσιαστικά παίζουμε με δύο έμπειρα γκάρ. Ο Καλάθης είναι ένα παιδί που έχει προοπτική, μεν, αλλά δεν έχει την εμπειρία να ανταπεξέλθει σε τέτοια δυνατά τουρνουά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θα αναμένουμε πίεση στα δικά μας γκάρ. Δημήτρη. Αυτό σαν αφορά το δικό μας ημιτελικό, θυμίζω. Ναι, Παναγιώτη, σ' ακούω. Επειδή είναι στο άλλο παράθυρο ο Γιώργος Σιγάλας και παρακαλώ να τον δούμε. Για να βάλω λίγο Λιμιάτη και Σιγάλα έτσι σε αντιπαράθεση. Τα λέει καλά, Γιώργο? Έχει δίκιο. Παρόλο που εγώ νομίζω ότι αύριο είναι ευκαιρία των υπολείπων. Δεν μπορώ να ακούσω τι λέει ο Γιώργος πάντως. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε, εγώ σας άκουγα προηγουμένως. Συνεχίζει, Γιώργο. Λέω απλά ότι ο Γιώργος έχει δίκιο σε αυτά που είπε και για το παιχνίδι με την Τουρκία και για αυτό με την Ισπανία. Απλά θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τους υπόλοιπους Έλληνες παίκτες, αυτούς που δεν παίξαν, αν θέλεις, πολύ, πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, να μπορέσουν να καθοδηγηθούν από τους έμπειρους δικούς μας, Σπανούλη, Ζήση, και να πάρουν την ευκαιρία τους απέναντι σε μια ίσως την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Γιώργο, να δώσουμε στο Λιμιάτη το χρυσό μετάλλιο σχολιαστέ. Ο Γιώργος ξέρει την άποψή μου. Λίγο τον έχετε επηρεάσει εσείς εκεί πέρα στην Πολωνία. Αλλά τέλος πάντων ξέρω τις απόψεις του για τον μπάσκετ και νομίζω ότι είναι πολύ καλός. Δηλαδή δείχνει μια άλλη εικόνα πια στο σχολιασμό. Ωραία. Δημήτρη, μπορείτε να συνεχίσετε αφού είπατε απένιμε ο Γιώργος Σιγάλας. Το πήρε το χρυσό μετάλλιο ο Γιώργος. Ναι. Το πήρε, ναι. Απλώς, δεν ακούσαμε τίποτα. Από τον Γιώργο Σιγάλα δεν ακούσαμε τίποτα. Συμφωνεί με τα περισσότερα που λέει ο Γιώργος Λιμιάτης. Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο ζευγάρι, αλλά αφού πω ότι αυτή η υπερδύναμη Ισπανία που έχει χρυσό μετάλλιο στον κόσμο πριν από 3 χρόνια, που κοντραρίστηκε στα ίσια με τους Αμερικανούς πέρσι στο Πεκίνο, έχει 8 μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ. Να προσέξουμε, γιατί αυτό ίσως παίξει το ρόλο του, καθώς πια τα παιχνίδια πηγαίνουν και το άγχος ανεβαίνει, ότι η Ισπανία έχει 6 αργυρά, 2 χάλκινα, δεν έχει πάρει ποτέ το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας, γιατί η ίδια υπερομάδα με τον Καλντερόν πριν από 2 χρόνια. Στην Ισπανία και στη Μαδρίτη δεν τα κατάφερε. 2,8 δευτερόλεπτα, θυμίζω, ο Τζέρι Χόλντεν έδωσε την νίκη στη Ρωσία. Λοιπόν, Γιώργο, επόμενο ζευγάρι, είδαμε Σλοβενία να κερδίζει την Κροατία, να περνάει για πρώτη φορά στα ημιτελικά. Σλοβενία διαφορετική και νομίζω εγώ, γιατί πάντα έχει καλούς παίκτες και πιο καλούς από αυτήν την ομάδα, ότι η ειδοποιός διαφορά εκτός από την εμπειρία και τα στραπάτσα που έχουν πάθει και τις φαλιάρες που έχουν φάει είναι αυτός ο τεράστιος μπασκετικός εγκέφαλος που λέγεται Γιούρις Ντόβς. Εντάξει, οι Σλοβένοι σήμερα αντιμετωπίσαν μια ομάδα σε ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το είπαμε πάρα πολλές φορές στη μετάδοση και σε τέτοια παιχνίδια συνήθως το άγχος όταν αυτά τα παιχνίδια που έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί είναι και νοκάουτ αλλά έχει και την ιδιαιτερότητα του γειτονικού ντέρμπι, το πλεονέκτημα σε τέτοιες αναμετρήσεις θα έχει το outsider που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Κροατία. Οι Σλοβαίνοι είχαν το άγχος και τους το μετέφεραν οι Κροάτες και με την πολύ καλή απόδοση που είχαν στο πρώτο ημίχρονο και πάρα πολύ καλή λειτουργία στην επίδεση. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι Σλοβαίνοι παίξανε καταπληκτική άμυνα, 18 μόλις πόντους πέτυχαν οι Κροάτες και έτσι καταφέραν να φτάσουν στην πρόκριση και να ανατρέψουν και την εις βάρος τους παράδοση που τόσα χρόνια ενώ είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα δεν μπόρεσαν στο ηχιαστή παιχνίδι να δείξουν την απαιτούμενη συγκέντρωση, σοβαρότητα ή χαρακτήρα. Τελειώνοντας, Παναγιώτη, να ρωτήσω τον Γιώργο με Σερβία αύριο. Σλοβενία-Σερβία. Ένα μάτς που παραδοσιακά, σκέτα τώρα οι Σλοβένοι κέρδισαν με ένα πόντο, σε ένα μάτς που τα τελευταία χρόνια από το 1991 που η Σλοβενία ανεξαρτητοποιήθηκε ως κράτος, παραδοσιακά κέρδισαν οι Σέρβοι. Λες να γίνει το ίδιο αύριο?
Και αυτό έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα για δύο ομάδες που προέρχονται από την ίδια σχολή. Διαφορετικές ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι η Σέρβη είναι η πραγματικά ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως. Με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία γράμματα. Από κάτω υπογράφει Ντούντα Ιβκοβιτς. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Με νέα παιδιά που έχουν πολύ μεγάλη όρεξη να διακριθούν, που δεν έχουν φτιάξει ακόμα τα ονόματά τους, που παίζουν καταπληκτική άμυνα, πιεστική άμυνα, που τρέχουν στον ευνηδιασμό. Οι Σλοβαίνοι είναι διαφορετική ομάδα. Έχουν 2-3 stars. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δεν μπορώ να κάνω προγνωστικά, αλλά τουλάχιστον από την εικόνα που είχα σήμερα για τη Σλοβενία, εμένα αυτή η ομάδα που μου αρέσει να βλέπω είναι η Σερβία. Σε όλους μας. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστούμε. Θυμίζω λοιπόν αύριο τα δύο παιχνίδια με τελική Ελλάδα-Ισπανία 7.30 ώρα Ελλάδος και το επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στη Σερβία και στη Σλοβενία. Νομίζω ότι το μενού αύριο είναι πλούσιο. Ενδιάμεσα φυσικά οι εκπομπές από την Αθήνα, οι δικές μας συνδέσεις πριν από τον αγώνα, στο pre-live, στο post-live και. Και αύριο και μεθαύριο θα είμαστε εδώ, Παναγιώτη και Παντελή. Καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη Γεωργίου και τον κύριο Λιμιάτη. Πάμε να δούμε τι έγινε στον σημερινό αγώνα. Πώς η εθνική ομάδα νίκησε τους Τούρκους στην παράταση. Είχαμε τον έλεγχο του rebound για πρώτη φορά στο τουρνουά. Είχαμε έναν εκπληκτικό, έναν ηγέτη, τον Βασίλη Σπανούλη. Σημείωσε 23 πόντους. Όλοι οι παίκτες, το είπες και προηγουμένως, δεν υστέρησε κανείς. Όμως αυτό που έδωσε τη νίκη, το είπαν όλοι οι καλεσμένοι μας και από εδώ. Και από το Κατοβίτσε ήταν η ψυχή, ήταν η καρδιά, ήταν το πάθος των Ελλήνων για να φτάσουν στον ημιτελικό. Είχαμε κάνει γνωστό πως η Ελλάδα στα προημιτελικά έχει καρδιά, έχει ψυχή. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κέρδισε την Τουρκία σε ένα μάτς για γερά νεύρα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του 36ου Eurobasket. Στα πρώτα 5 λεπτά μπήκαμε λίγο αγχωμένοι. Έγιναν κάποιες βιαστικές επιθέσεις χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι με τον Ασίκ και κυρίως τον Ονάν που πέτυχε 8 πόντους. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε γρήγορα και με σύμμαχο τα rebound προηγηθήκαμε με 17-14. Ηλιασόβα, πάσα ευνηδιασμού για τον Ονάν, αυτός για τον Ασίκ που έρχεται ως τρέιλερ και καρφώνει. Κακή επιστροφή της ελληνικής ομάδας. Η Τουρκία ξανά στο συν 5. Τρίποντο από τον Σπανούλη χωρίς άμυνα. Ευτυχώς επιθετικά ριμπάουντ από τον Φώτση. Νέο τρίποντο από τον Σπανούλη. Δύο φορές ο Kill Bill δεν αστοχεί ποτέ. Νέος ελληνικός ευνηδιασμός. Για να δούμε αν θα πάρουμε δύο εύκολους πόντους τώρα. Ζήσης δοκιμάζει για τρεις. Μέσα! Αυτό είναι τρίποντο και η Ελλάδα μπροστά. 12-9. Οι Τούρκοι τρέχουν στον ευνηδιασμό. Ονάν από κοντά. Ωραία προσπάθεια, καλό τελείωμα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο θέλαμε να τρέξουμε για να ανοίξει διαφορά, όμως το πείραμα απέτυχε. Ολοκληρώσαμε το ημίχρονο με 8 λάθη διπλάσια από την ομάδα του Τάνιεβιτς. Όμως καταφέραμε να κρατήσουμε το προβάδισμα με τα 25 rebound. Ηλιασόβα και Τούρκοκλου ήταν ακίνδυνοι και το σκορ τράβηξαν οι αναπληρωματικοί. Βρίντελης από το πλάι, κλείνεται, βγάζει το Φώτση, αυτός για τον Καλαμπόκι που δοκιμάζει για τρεις. Επιθετικό rebound από τον Μπουρούση, κάτω από το καλάθι, σκοράρει. 26-18. Λάθος πάσα, κλέβει, αλλά διορθώνει στη συνέχεια ο Αρσλάν. Αρσλάν κάνει ζημιά με αυτές τις προσπάθειές του. Αρσλάν περνάει από το Φώτση που τον ακολουθεί και τον σταματάει. Δεν μπορεί ο Σαββάς σε πρώτο χρόνο, αλλά με δεύτερη προσπάθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μάχες σώμα με σώμα. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να ξεφύγει παρά την υπεροχή στα rebound. Τα καλάθια του Φώτση και του Σπανούλη έβρισκαν κατευθείαν απάντηση από αυτά του Ονάν και του Τουτζερί. Ο επιμέρους σκορ είναι 12-14 υπέρ των Τούρκων. Φώτσης για τρεις μετά την επαναφορά. Πολύ μεγάλο τρίποντο. Ο Αντώνης Φώτσης ξαναβάζει την Ελλάδα μπροστά. Σαββάς με το Σοφιανίτη. Χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Σπανούλης, ευνηδιασμός. Σπανούλης με τον Τουτζερί στο ένας εναντίον ενός. Τον περνάει, αστοχή, αλλά έρχεται ο Φώτσης με νέο follow. Απάντηση από τον Ονάν που πηγαίνει στους 11. Πρίντεζης κατά μέτωπον, πάει χαμηλά, ωραία πάσα, κάρφωμα, καλάθι και φάουλ. Δεν πρέπει να δεχτούμε καλάθι. Τουντσερί με το Σπανούλη, Τουντσερί χαμηλά σου τεκτός ισορροπίας, ευστοχή. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Τουρκία ξεκίνησε δυνατά και ανέκτησε το προβάδισμα. Ο Τάνιεβιτς έθεσε ξανά σε θέση μάχης τους ξεχασμένους στον πάγκο Τούρκοκλου και Ασίκ και πήρε τα ενία. Ο Κασλάουσκας όμως διέθετε Σπανούλη. Ο playmaker του Παναθηναϊκού κράτησε την εθνική στα δύσκολα και παρέα με τον Ζήση και τον Πρίδεζη μπήκαμε μπροστά. Όμως οι Τούρκοι κατάφεραν να στείλουν το μάτς στην παράταση.
και ο Τούρκογλου παίρνει σκριν και δοκιμάζει σου τριών πόντων. Με ταπλό ευστοχή. Από το 52-48 στο 56-52. 8-0 οι Τούρκοι. Σπανούλης για τρεις. Ναι, ναι. 56-55. Τούρκογλου με τον Μπουρούση που έχει 4 φάουλ. Δοκιμάζει σου τριών πόντων. Μέσα. 63-57. Σπανούλης με τον Ονάν. Σπανούλης πάει χαμηλά. Βγάζει έξω για το Ζήση. Σου τριών πόντων. Ναι. 63-61. Σπανούλης. Παίρνει σκρίνα το Σκοφτιανίδη. Σπανούλης στη διείσδυση. Πάσα στη γωνία. Πριν τα ζεις για τρεις. Μπροστά. Μπροστά είμαστε. Ναι. Σπανούλης δίνει σκρίνα ο Ηλιασόβα. Ο Αρσλάν με το Φώτη. Πάρα λίγο να κλειδιστήσει. Αρσλάν πάει προς τα μέσα. Ο Φώτης δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ισοφαρίζουν το μάτς και πάνε στην παράταση. Τα πανηγύρια των Τούρκων. Ο Kill Bill ήταν δαιμονισμένος με 23 πόντους και 7 assist και παρά τα λάθη σε κάποια κρίσιμα σημεία ήταν ο πολυτιμότερος του αγώνα. Η παράταση πήγε στο τελευταίο σουτ και ευτυχώς ο Αρσλάν ήταν άστοχος. Σπανούλης με τον Τούρκο Γκουγιατή! Ναι! Περπέρογλου για το Σπανούλη. Από μακριά για τρεις. Μέσα. Ναι! Ο Κιλμπίν καθαρίζει το μάτς και στέλνει την Τουρκία στο καναβάτσο. Ηλιασόβα σε σου τριών πόντων. Oh. Ευστοχή στα 63 δευτερόλεπτα. Τούρκογλου με το Φώτσι. Πάει κοντά στο καλάθι. Σκοράρει. Στα 37 δευτερόλεπτα. Αρσλάν δοκιμάζει σου τριών πόντων. Έξω είναι. Στο σίδερο. Το μακρινό ριμπάν του Φώτη. Η Ελλάδα είναι ξανά στη ζώνη των μεταλλίων. Το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ. 76-74. Αυτή η ομάδα έχει καρδιά. Και αυτή η ομάδα έχει καρδιά. Η Ελλάδα επέστρεψε στις 4 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και αύριο θα διεκδικεί στην είσοδό της στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη Ισπανία. Μιλήσαμε, Γιώργο Σιγάλα, για καρδιές, ψυχές, DNA και όλα αυτά τα δημοσιογραφικά που λέμε εμείς. Πάμε να μιλήσουμε είναι, και μπασκετικά. Είναι ωραία πάντως να τα ξαναβλέπεις συνέχεια και συνέχεια. Αλήθεια είναι αυτό. Μπασκετικά τι λέμε για το παιχνίδι? Μπασκετικά εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια όχι για σήμερα μόνο, γιατί σήμερα ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, κλήθηκε στις λεπτομέρειες. Υπήρχαν αυτά που λέτε τα κρίσιμα σουτ, τα μεγάλα σουτ. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε τρία παιδιά πρώτα απ' όλα. Στο Σπανούλη, στο Ζήση και στο Μπουρούση που τράβηξαν αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι έχουν φτάσει πια σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ υψηλό. Τους βοήθησε πάρα πολύ ο ρόλος τους αυτός, ο μεγάλος ρόλος που έχουν σε αυτήν την εθνική ομάδα. Και για τη συνέχεια τουλάχιστον της καριέρας τους. Από εκεί πέρα υπήρχαν παιδιά που κάνανε ένα βήμα παραπάνω. Πρίντεζης, ο Φώτσης, παρόλο την εμπειρία του, έκανε ένα βήμα παραπάνω σε ένα άλλο ρόλο. Και υπήρχαν και παιδιά τα οποία πήραν την ευκαιρία τους να αποκτήσουν εμπειρίες και να δείξουν για το μέλλον αν αξίζουν να είναι σε αυτήν την ομάδα ή να είναι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και τα καταφέρανε. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έδεσε πάρα πολύ ωραία. Ο κ. Κασλάουσκας έφτιαξε μια ομάδα που δουλεύει μαζί και γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζεται να σταθούμε τι μέτρησε ή δεν μέτρησε. Μέτρησε η καρδιά, μέτρησε η ικανότητα. Δεν παίρνουν τυχαία αυτά τα σουτ. Και από εκεί πέρα, γιατί βλέπουμε κάποιες φάσεις που δείξατε, η πάσα του Πρίντεζη, η πάσα του, μια φάση του Σκορτσιανίτη, ο οποίος πάλεψε, πήρε επιθετικό ριμπάν, νομίζω δεν είναι αυτό, είναι το επόμενο, πήρε το επιθετικό ριμπάν, έβαζε, κάρφωσε την μπάλα. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Θέλουν και καρδιά, αλλά θέλουν και ικανότητα. Λοιπόν, αυτό έκανε και τη διαφορά, νομίζω, στο σημερινό παιχνίδι. Γιώργο, είναι κοινή ομολογία και το είπαμε όλοι ότι ο Σπανούλης είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Το έχει αποδείξει σε όλο το τουρνουά. Ναι, ξέρετε, φέτος, σε αυτή την ομάδα όμως τράβηξε και το ρόλο του playmaker. Ωραία. Που είναι πολύ σημαντικό. Τράβηξε πάρα πολλούς ρόλους. Αλλά ήθελα να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Ότι όταν ήταν ο Διαμαντίδης και ο Παλουκάς, όλο αυτό μοιραζόταν. Δηλαδή και το σκοράρισμα. Και ο χρόνος. Και ο χρόνος. Και τα κρίσιμα σουτ. Είδε όμως, και αυτό είναι το μεγαλείο του Σπανούλη σε αυτό το τουρνουά, είδε ότι αυτοί οι δύο παίκτες δεν υπάρχουν. Άρα έπρεπε να πάρει και το βάρος των δύο συμπαικτών του σε αυτό το τουρνουά. Μα αυτό είπα. Ότι λέω αυτά τα τρία παιδιά, Σπανούλης, Ζήσης και Μπουρούσης, έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο πια και τα καταφέρανε. Οι υποχρεώσεις που είχαν απέναντι σε αυτή την ομάδα ήταν τεράστιες. Δεν είναι απλά ότι ο Σπανούλης έπρεπε να τραβήξει το σκοράρισμα, ο Ζήσης άμυνα και σουτ, ο Μπουρούσης απλά το πέντε. Τον Μπουρούση τον είδαμε να είναι παντού. Το Ζήση τον είδαμε να είναι παντού. Ο Σπανούλης έκανε σήμερα, ξεκίνησε σαν point guard
Και πίστευα ότι αυτό ίσως να λειτουργήσει λίγο boomerang σε εμάς, αλλά τελικά τα κατάφερε. Αυτό λοιπόν έφερε σε ένα άλλο επίπεδο αυτά τα παιδιά. Δηλαδή μπορούμε πια να μιλάμε για παίχτες. Εντάξει, τι να πω, είναι λίγο τραβηγμένη λέξη, αλλά κοντά στο ανώτατο επίπεδο, έτσι. Και νομίζω βοήθησε και το τουρνουά, αλλά και ο ρόλος αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και οι υπόλοιποι που ανεβήκαν ένα επίπεδο παραπάνω, απέναντι σε μεγάλα παιχνίδια, σε μεγάλες ομάδες. Και με άγχος βέβαια, έτσι, δηλαδή με πίεση, γιατί κανένας δεν θέλει να χάνει, όλοι θέλουν να κερδίσουν. Και δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε να συζητάμε για τις απουσίες αυτής της ομάδας. Δεν μπορούμε, δηλαδή, μάλλον δεν μπορούμε. Ναι, του Διαμαντίδη, ξέρετε κάτι, εγώ το έχω πει, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Εγώ το είχα πει από την αρχή, πριν πάει η ομάδα στην Πολωνία. Δεν πρέπει να συζητάμε για απουσίες. Ναι, αλλά αυτό το λέγαμε από την εθνική ομάδα. Τώρα μιλάμε εκ των πραγμάτων. Η οποία θα πήγε να κάνει τη δουλειά τη. Από εκεί και πέρα για μένα βέβαια δεν ήταν αυτό ο σκοπός το μετάλλιο. Πίστευα ότι κάνοντας μια καλή πορεία στην αρχή, γιατί είχαμε το πλεονέκτημα βλέποντας τις ομάδες που είχαμε απέναντί μας, και μετά με μια, όπως έγινε ακριβώς στο δεύτερο γύρο, με λίγο τύχη, λίγο καλό μπάσκετ, μια νίκη, φτάσαμε σε ένα σημείο σε ευστοχιαστή να δείξουμε πραγματικά καρδιά, να δείξουμε ταλέντο, τα παιδιά που χρειάστηκαν να δείξουν το ταλέντο, και όλοι μαζί ομαδικά να φτιάξουμε σε μια νίκη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι καμιά φορά πολύ πιο απλά από όσο προσπαθούμε να τα κάνουμε. Σωστό, πολύ σωστό. Κώστα Μισά, λέγαμε ότι αν ένα πράγμα έλειπε από την ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν το επιθετικό rebound, τα καλάθια δεύτερης ευκαιρίας. Και σήμερα βρεθήκαμε στο πρώτο μισό του αγώνα να έχουμε 20 rebound, εκ των οποίων 11 επιθετικά και να έχουμε 4. Καταρχάς είναι το παιχνίδι το συγκεκριμένο, έτσι διακρίνεται από το πάθος, από τη συγκέντρωση, και γι' αυτό δεν χάσαμε κανένα rebound και είχαμε αυτή τη διαφορά. Το πρόβλημά μας τις προηγούμενες φορές ήταν ότι δεν είχαμε την απαιτούμενη συγκέντρωση, δεν παίρναμε τις σωστές τοποθετήσεις και γι' αυτό είχαμε πρόβλημα με τα rebound. Βέβαια, θέλω να συμπληρώσω τον Γιώργο που θα συμφωνήσω για τους τρεις που είπε για τους παίχτες, αλλά εγώ θεωρώ ότι κάνει ο Σκορτσιάνιδης για μένα σήμερα συγκλονιστικό. Δηλαδή έχει τρομακτική σε όλο το τουρνουά. Αλλά ειδικά σήμερα ήταν απίστευτος. Και με πολλές δουλειές. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ καλή τακτική. Όταν, γιατί φοβόμαστε τη ζώνη και συζητούσαμε για τη ζώνη. Όταν ο Τάνιεβιτς γύριξε την άμυνα σε ζώνη, χτυπήσαμε 2-3 φορές μέσα στο καλάθι και γι' αυτό δεν ξαναγύρισε. Μα νομίζω ότι είναι ασφαλέστερο τρόπος να χτυπήσει τη ζώνη μέσα στο καλάθι, έτσι. Παρά να αρχίσει μπορούσαμε, είχαμε συγκέντρωση, είχαμε τακτική και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν μιλήσουμε λίγο σε αγωνιστικό επίπεδο, έτσι, παίζαμε φάση με φάση. Προσπαθούσαμε να διεκδικήσουμε κάθε φάση όσον αφορά το κομμάτι της άμυνας. Και στην επίθεση, βέβαια, σε κάποια σημεία ξέραμε που χτυπάμε. Και σε κάποια σημεία πια που ψιλοχαθήκαμε, εκεί αποφάσισε ο Σπανούλης. Αποφάσισε η ικανότητά του. Σε εκ νέου σύνδεση με τον Κατοβίτσα, με τον Ευαγγέλιο, αν δεν είχε και τσολιά δίπλα του ή όχι, μόνο του. Όχι, μόνο του. Ευαγγέλιο. Όχι, αυτή τη φορά όχι. Επειδή και ξέρω πολύ καλά πώς ζεις στο μικρόφωνο τα παιχνίδια, καλά ακούγεται, δεν χρειάζεται να το ξέρω. Εγώ το ξέρουν και αυτοί που βλέπουν οι τέτοιοι αλλιώς. Υπήρξε σημείο που φοβήθηκες που είπες τώρα τελειώσαμε. Ναι. Το ομολογώ σήμερα, ναι. Ξέρεις γιατί, Παραγιώτη? Γιατί αυτή η ομάδα δεν έχει την εμπειρία των προηγούμενων εθνικών ομάδων και δεν ήξερα αν μπορούν να πετύχουν την ολική ανατροπή στο τέλος. Όταν το σκορ έγινε 63-57, σε εκείνο το σημείο κυρίως αναφέρομαι, εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα και πίστεψα ότι ο αργός ρυθμός δεν μας ευνοούσε εκείνη την ώρα, ότι έπρεπε δηλαδή στο σημείο που εμείς είχαμε την υπεροχή στα rebound να τρέξουμε και στον εφηδιασμό για να πάρουμε μια διαφορά. Και το είχαμε πει στη διάρκεια της μετάδοσης ότι από ένα σημείο και μετά ο Τάνιεβιτς, βλέποντας ότι η Ελλάδα στο καλό της διάστημα δεν ξεφεύγει, προσπάθησε να μας κοιμήσει, κράτησε τους δύο αστέρες του στον πάγκο. Ο ένας επειδή δεν ήταν σε καλή κατάσταση στην αρχή, δεν ξεκίνησε καλά το ματς. Ο άλλος, επειδή γενικώς δεν είναι σε καλή κατάσταση, ο πρώτος είναι ο Ηλιασόβα. Ο δεύτερος είναι ο Τούρκογλου που προέρχεται από τραυματισμό και δεν μπορεί να παίξει για 40, πόσο μάλλον για 45 λεπτά. Δεν το ήξερε βεβαίως ότι θα πάει το ματς σε παράταση, αλλά ήξερε ότι θα τον χρειαστεί στα τελευταία λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Έβλεπε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μπροστά, με λίγη διαφορά, με μικρή διαφορά, και τον κράταγε στον πάγκο, μπας και του δώσει τα σουτ και τις λύσεις που ήθελε στην τελευταία περίοδο. Και φάνηκε ότι ενδεχομένως να μας έκανε εκείνο στο τέλος τη μεγάλη ζημιά, γιατί μέχρι τότε οι παγκίτες είχαν μιλήσει. Λοιπόν, γιατί πρέπει να φύγουμε κι εμείς από εδώ. Το γήπεδο δεν είναι. Έχει κλείσει. Πίσω είναι 300 Λιθουανοί που δεν έχουν φύγει από το Ευρωμπάσκετ και στείλουν τρελό πάρτι κάθε βράδυ. Έφυγε η ομάδα τους. Αυτοί δεν έφυγαν γιατί είχαν προγραμματισμένες εκδρομές, είχαν πάρει εισιτήρια και είναι ακόμα εδώ. Άσε που γουστάρουν και μπάσκετ. Είναι και χίλιοι Σλοβαίνοι εδώ.
Το δικό τους πάρτι ήταν το μεγαλύτερο που στήθηκε σήμερα, πολύ πιο μεγάλο και από το δικό μας. Εμείς είχαμε 300 ηρωικούς, 400. Είχαμε μεγαλύτερη κερκίδα από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Από πολλά μέρη της Ελλάδας ταξίδεψαν εδώ, αλλά και από αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, ομογενείς του εξωτερικού δηλαδή. Ελπίζουμε ακόμη περισσότεροι να έρθουν αύριο από τις γειτονικές χώρες, ομογενείς του εξωτερικού. Και μακάρι να είναι και την Κυριακή εδώ, γιατί τους χρειάζεται η εθνική ομάδα. Αυτό για το κλίμα που υπάρχει τώρα εδώ, πέρα από το κρύο που μας διαπερνά αυτή τη στιγμή. Να δώσω μερικά στοιχεία του ρεπορτάζ πριν πάμε στο γούρι μας. Θα τον δείτε ποιος είναι το γούρι μας. Κάθε βράδυ τον έχουμε από τη μέρα, από τη μέρα που ήρθε. Να δώσω 2-3 στοιχεία του ρεπορτάζ. Ένα μικρό παρτάκι στο ξενοδοχείο, όχι εξαλωσύνες, όχι φοβερά πράγματα. Και φαγητό, λίγη κουβέντα με κάποιους φίλους, γιατί είναι και κάποιοι Έλληνες φύλαθλοι στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική ομάδα. Και ξεκούραση για τα παιδιά, γιατί αύριο έχουμε πολύ μεγάλο μάτς, ακόμη μεγαλύτερο από το σημερινό. Το σημερινό ήταν όλα τα λεφτά για να πετύχουμε το στόχο της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ και της πρόκρισης στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ, αλλά το αυριανό δίνει μετάλλιο. Πριν από τους τελικούς δηλαδή. Το αυριανό δίνει μετάλλιο. Παίζουμε με μια υπερδύναμη όπως είναι η Ισπανία. Δεν την έχουμε κερδίσει στις τελευταίες συναντήσεις μας. Δεν αποκλείται να γίνει κι άλλο θαύμα, δεύτερο συνεχόμενο. Βαγγέλη, και έχουμε ένα πρόβλημα για το αυριανό μάτς, σημερινό πλέον. Τι? Υψηλή. Ποιο? Τι εννοώ? Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον Γκασόλ, έναν εξαιρετικό παίκτη, και έχουμε μείνει ουσιαστικά με δύο σούπερ ψηλούς, τον Σχορτσιανίδη και τον Μπουρούση. Ο Κουφός ξέρουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και βέβαια ο Γκρινιαδάκης δεν έχει ακόμη μπει στο ρυθμό στα παιχνίδια, δεν έχει και την εμπειρία για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά αυτό μπορεί να είναι σχετικά ένα πρόβλημα για το παιχνίδι με την Ισπανία. Πάντως για τέτοια μάτς είναι εδώ ο Γκρινιαδάκης. Εγώ, αν θέλετε την αλήθεια να σας πω, εγώ περίμενα ότι θα παίξει σήμερα. Το λέγαμε και χθες. Περίμενα ότι σήμερα ότι θα παίξει και ο Κουφός και ο Καϊμακόγλου. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή που δεν έπαιξαν. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα παίξει αύριο. Χρειαζόμαστε δηλαδή μεγάλο κορμί για τον Πάο Γκασόλ. Αλλά πριν πάω εκεί, να σας πω ότι μόλις έφτασε και στη διάρκεια της διαδρομής, δεν είναι πολύ μακρινή η απόσταση από το γήπεδο στο ξενοδοχείο, 10 λεπτά με το Πούλμαν, οι παλιοί διεθνείς, και όχι μόνο τα 4 παιδιά που έλειψαν αυτό το καλοκαίρι, και διεθνείς των προηγουμένων ετών, των προηγουμένων εθνικών ομάδων, άλλοι τηλεφώνησαν απευθείας και μίλησαν με τους παίκτες εθνικής, άλλοι έστειλαν SMS. Σε κάθε περίπτωση όλοι έβλεπαν το μάτς και όλοι πανηγύρισαν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας μεταφέρω τώρα. Ενώ νωρίτερα στην Ερασπόρ εσείς ενδεχομένως να μην προλάβατε να ενημερωθείτε, γιατί ετοιμαζόσασταν για να βγείτε στο στούντιο, μίλησε ο Θοδωρής Παπαλουκάς μετά ακριβώς τη λήξη του αγώνα της εθνικής μας ομάδας και είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Η συνέντευξη θα παίξει και αύριο το μεσημέρι στην Ερασπόρ. Μεταξύ των οποίων, για να μην σας κλέβω άλλο χρόνο να συνεχίσετε με τα ρεπορτάζ και τη συζήτησή σας με τους καλούς φίλους που είναι εκεί στο πάνελ, είπε ότι του χρόνου θα είναι 100% στην Τουρκία. Το ίδιο φανταζόμαστε και για τον Διαμαντίδη και για τον Βασιλόπουλο και για τον Τζατσάρη, έτσι. Κλείνω αυτή την παρένθεση, καλησπερίζω τον Μπάρη και του βγάζω το καπέλο, γιατί προέβλεψε δύο πράγματα εχθές. Ότι ο Ζήσης θα παίξει καλά και ήταν καλό σήμερα, και ότι το μάτς θα κριθεί στα σουτ. Βάλαμε αρκετά μεγάλα σουτ και ειδικά από το Σπανούλ κάποια στιγμή. Τελείωσε τον αγώνα, εγώ δεν το είχα προσέξει όταν τέλειωσε το μάτς, με 6 στα 9 τρίποντα. Αυτή λέγεται κλάση μεγάλη. Ο Σπανούλης έδειξε σήμερα και πάλι την κλάση του. Στα δύσκολα, με τα μεγάλα αυτά τα σουτ που έκανε, πραγματικά λίγιζαν πόδια αυτά τα σουτ. Σπάζανε κόκαλα. Και χάρη σε αυτό το μεγάλο παίχτη, είμαστε στην τετράδα και βέβαια όλοι οι παίχτες όπως ο Γκοζιανίδης, ο Ζήσης και τα άλλα παιδιά. Αυτό που εγώ είδα ότι είναι ένα φοβερό πάθος. Μπορεί να γίνανε λάθη, γιατί το παιχνίδι ήταν, θα έλεγα. Τελικά ήταν θέμα καρδιάς το σημερινό, κατά την άποψή σου, έτσι όπως το είδες εσύ. Θέμα καρδιάς. Μπήκανε σαν Έλληνες, πίστεψαν να τα κερδίσουν και το πήραν το παιχνίδι. Δηλαδή είδα να γίνονται λάθη παιδάριόδη. Αλλά ο καλός Θεός μας βοήθησε. Αλλά ο Θεός μας βοήθησε, διότι έχουμε παίχτες με καρδιά. Και πάνω απ' όλα παίξαμε σαν Έλληνες, έτσι. Ήταν παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, αναμφίβολα. Ότι είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας. Αισθάνθηκα μέσα εδώ αυτό το πράγμα. Και είδα προηγουμένως και τους Έλληνες που έχεις εδώ πέρα. Πρόλαβα και τους είδα και ξαναγύρισα μέσα και ξαναήρθα. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτό το φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι που κρίθηκε από τα βασιστικά σουτ, από τη μεγάλη ψυχή των Ελλήνων παιχνών, το Σκοτσιανίδη κάτω από το καλάθι. Θα έλεγε αποτυχημένη αυτή την ομάδα αν χάναμε στο ένα σούτα. Αν το έβαζε ο Αρσλάν στο τέλος. Όχι. Δεν την έλεγα αποτυχημένη.
διότι πάλεψε. Εγώ αρέσει, θες να παλεύει. Μ' αρέσει να παλεύει η ομάδα. Να μην παραδίδεται. Πάλεψε, πήγε στη λεπτομέρεια. Τα παιχνίδια ή θα κερδίσει, θα χάσει τη λεπτομέρεια. Και δικαιώθηκε. Τρώγοντας όμως ανοίγει η όρεξη. Αύριο έχουμε την Ισπανία. Μπορούμε. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι τους έφυγε ένα πολύ μεγάλο άγχος σήμερα. Είχανε πάρα τεράστιο άγχος. Διότι ήταν διπλό το κινητρό. Ένα να μπει στη τετράδα, έτσι, για να διακριθείς. Τεράστιο κίνητρο. Και ένα δεύτερο κίνητρο. Όλη η Ελλάδα κρεμόταν τα χέρια τους. Όλη η Ελλάδα. Ήθελε να κερδίσει σήμερα. Λοιπόν, όταν καταλαβαίνεις ένα τέτοιο δεδομένο, αυτομάτως τα πόδια βαραίνουν, τα χέρια βαραίνουν κτλ. Άρα δεν έκανες λάθος που ήρθες έστω και αργοπορημένα στο Ευρωμπάσκετ. Όχι, ήμουν σίγουρος γιατί όποτε έρχομαι. Έχεις δίκιο που είπες εδώ. Είσαι το γούρι μας. Η τετράδα ή μετάλλιο. Λοιπόν, να έρθετε κι άλλοι άμα θέλετε. Καιρός υπάρχει, χρόνος υπάρχει, δεν είναι μακριά η Πολωνία και το Κατοβίτσε. Και υπάρχει και άλλος γούρικος δημοσιογράφος. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Θα τον έχουμε αύριο μαζί. Έχουμε επιδοτήσει να φεύγουν γρήγορα. Και συνεχίζουν, είναι χίλια άτομα πίσω και πανηγυρίζουν. Πίσω, αν μπορεί η κάμερα να ανοίξει, πίσω από αυτά εδώ, από αυτές τις κατασκευές. Σκοτάδι βαθύ. Ακούγεται μεγάλη φασαρία, δεν περνάει, δεν περνάει από το μικρόφωνο. Έχει στηθεί πάρτι εκεί. Λοιπόν, για να κλείσουμε, όπως έλεγε και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, τον έζησε πολύ καλά ο Πάρης στο παρελθόν. Αυτό ήταν ένα σπουδαίο μάτς. Τιμή ένα μου. Μεγάλο μάτς. Μεγάλη τιμή μου. Μέχρι το επόμενο, όπως έλεγε ο Μέγας και αξεπέραστος Νίκ. Και θέλουμε το επόμενο να είναι αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κλείνουμε τη σύνδεσή μας με τον Κατοβίτσα και αύριο για περισσότερα και μεγαλύτερα. Καλό βράδυ. Βασίλη και Γιλιά, στα αλήθεια, τι είναι πιο ψυχοβγαλτικό, η προετοιμασία για ένα μεγάλο αγώνα ή ο προεκλογικός αγώνας? Όχι. Η προετοιμασία και η πίεση αυτή είναι εξαιρετικές, τεράστιες. Εγώ μπορώ να καταλάβω τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά έδωσαν πολύ μεγάλες εξετάσεις σήμερα. Μέσα βέβαια από αυτά τα μεγάλα παιχνίδια βγαίνουν και ξεπετάγονται παίχτες που βάζουν την υπογραφή τους. Το έχει κάνει παλιότερα ο Γιώργος Σιγάλα στην εθνική ομάδα, το κάνει ο Νάσο Γαλακτερός σε μεγάλα τουρνουά και ευελπιστώ ότι αύριο με την Ισπανία ένα από αυτά τα παιδιά, ίσως κάποιος καινούριος ψηλός παίχτης, θα καταφέρει και να μαρκάρει τον Πο Γκαζόλ και να βάλει την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά στην πορεία της εθνικής ομάδας. Λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά την εκλογική διαδικασία και τη μάχη, έχει, μια άλλη έχει, μάχη. Αυτό είναι ψυχοφθόρα. Μια άλλη μάχη, Παντελή. Σε αυτήν το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εγώ την κάνω με αρχές και αξίες του αθλητισμού. Δηλαδή καθαρά και ξάστερα. Αυτό είναι σημαντικό. Πάντως στο γήπεδο μέσα έδινες μπουνιές, κλωτσιές. Και τώρα θα ρίξει καμία, μην νομίζεις, δεν μπορεί. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε και άλλες δηλώσεις Ελλήνων διεθνών. Θα θυμηθούμε παιχνίδια με την Ισπανία, άλλα νικηφόρα, άλλα όχι, αλλά από τις ήττες μαθαίνουμε. Ναι, και θα ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο πλέον της Ισπανίας, να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε φάση προς φάση, ποιοι είναι οι κορυφαίοι παίκτες της ομάδας. Έχουμε και τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο που θα μας αναλύσει κάπως το παιχνίδι της Ισπανίας. Και έχουμε και δύο κορυφαίους αμυντικούς, τον Βασίλη Κικίλια και τον Γιώργο Σιγάλα, για να μας πούν πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο Γκάσφορ. Πώς θα τους σκοτώσουμε δηλαδή. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις, γυρίσμα. Όποιος έχει Q, ξέρει από πού βγαίνει το τζάμπολ. Από πού? Από το τζάμπα όλ. Την αστάθεια των καιρών, η Eurobank στηρίζει με κάθε τρόπο τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Με κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο από το TEMPME. Με δάνεια επαγγελματική στέγης έως 100% της αξίας του ακινήτου. Με προνομιακή χρηματοδότηση σε συνεργασία με την ΕΤΕΠ. Eurobank. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στεκόμαστε υπεύθυνα δίπλα στους πελάτες μας. Σε βαρέθηκα. Δεν σ' αντέχω άλλο. Έξω! Μήπως είναι καιρός να αλλάξετε αυτοκίνητο?
Τώρα με την απόσυρση αποκτήστε το δικό σας πεζό με κέρδος έως 14.200 ευρώ. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, στην πεζό το κέρδος συνεχίζεται. Προλάβετε για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ενέργεια. Δύναμη. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα σημαίνει προστασία από την πυρήνα που διαρκεί. My name is Cristiano Ronaldo and I use Ultrex for men. Δυνατά μαλλιά χωρίς πιτυρίδα. Ultrex. Νέο Seat Ibiza Cupra. Αφύσικα δυνατό. Autoemotion. Δεν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο από αυτή τη διαφήμιση για να φτιάξετε ένα τέλειο μοχίτο. Νέο Bacardi Mojito. Ready to serve. Just another day. Tough work. Ain't got time to play. Tough work. Keep my motor on. Tough, tough work. Till the job is done. Tough, tough work. Work. Tough, tough work. Word. You got it. A tough, tough word. Word. Για πάμε. Ζήσε τα σπορ στα Intersport. Intersport. All about sports. Οπότε πλησιάζα μια κοπέλα. Έπρεπε να τσεκάρω ανίδρονα. Μέχρι που μια μέρα, καθώς το έκανα, βρήκα τον τρόπο να το σταματήσω. Sharp Focus. Νέο Axe Dry. Στην Ευρωγνώση γιορτάζουμε 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας με τον τρόπο μας. Ειδικά για τα 20 χρόνια, ξεκινήστε την ξένη γλώσσα με 49 ευρώ. Έχουμε τον τρόπο μας. Ευρωγνώση. Τώρα όλα είναι δυνατά με ένα Jeep. Μπόνους απόσυρσης 12.000 ευρώ. Jeep. There is only one. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. 6 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε τη δημόσια παιδεία στην απαξίωση. Χωρίς παιδεία όμως δεν υπάρχει μέλλον. Εμείς επενδύουμε στη νέα γενιά. Υλοποιούμε συγκεκριμένα μέτρα. Ολοήμερα ποιοτικά σχολεία παντού. Πιστοποίηση ξένης γλώσσας και πληροφορικής στο γυμνάσιο. Πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση εθνικού απολυτηρίου. Φορητός υπολογιστής, ηλεκτρονικό βιβλίο και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή και φοιτητή. Χρηματοδότηση της παιδείας με το 5% του ΑΕΠ στην τετραετία. 1 δις ευρώ επιπλέον με τον πρώτο προϋπολογισμό. Ήρθε η ώρα να χτίσουμε μια ποιοτική, δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους. Πασόκ. Πρώτα ο πολίτης. Αποταμίευσον. Στον άξον. Είσαι δέα. Θα μιλάει τη γλώσσα μου. Λέξη προς λέξη. Γιατί στα μουλτιράματα βρεις πάνω από 1000 ειδικούς της τεχνολογίας για να σε βοηθήσουν να επιλέξεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Μουλτιράμα. Για όλες τις απαντήσεις μπες στην παρέα της τεχνολογίας. Κοζέι. Αναπληρώνει τη χαμένη ενέργεια. Το νέο καρτοκίνητο Vodafone ήρθε και απελευθερώνει την επικοινωνία σου. Με τα νέα σούπερ πακέτα που μπορείς να μιλάς με όλους σε όποιο δίκτυο και αν ανήκουν. Με το πρόγραμμα ανταμοιβής Cashback για να έχεις επιστροφή έως και 20% της ανανέωσης του χρόνου ομιλίας σου. Και με το πρόγραμμα Friends and Family για να μιλάς με ένα λεπτό το λεπτό με τους φίλους και την οικογένειά σου.
Νέο καρτοκίνητο Vodafone. Η ολοκληρωμένη λύση που απελευθερώνει την επικοινωνία σου. Μόνο από τη Vodafone. Power to you. Vodafone. Νέο Mazda 3. Αποτυπώνει το στυλ σου. Απόκτησε το τώρα με μειωμένο τέλος ταξινόμησης. Είναι αρκετή ώρα που συζητάμε για τα παιδιά χωρίς τα παιδιά, για τους παίκτες χωρίς τους παίκτες δηλαδή. Οπότε πάμε να δούμε κι άλλους και να ακούσουμε κι άλλους. Αλλά πρόσεξε, είναι δυνατόν οι Τούρκοι να μιλούν για διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι? Καλά, αυτό είναι κάτι τρομερό δηλαδή. Και απλώς κάνουν αυτή την μπακαλίστικη λογική του σούταρε 38 βολές με παράταση όμως και σούταρα 12, άρα έχει ευνοηθεί από διαιτησία. Ενώ τα σφυρίγματα που δόθηκαν στο Σπανούλι κυρίως. Όχι, δεν υπάρχει θέμα διαιτησίας, είναι πολύ καθαρή. Πάμε να του ακούσουμε και Έλληνες και Τούρκους. Λοιπόν, στην νικτή ζώνη είμαστε πολύ μεγάλη νίκη για την ελληνική ομάδα. Γιάννη, τι είναι αυτό τελικά που μας έδωσε την νίκη? Είναι φανέλα? Είναι φανέλα, είναι ότι σίγουρα δεν παίξαμε με συγκέντρωση. Και όταν κερδίσαμε στην παράταση κάποιους πόντους ήμασταν μπροστά. Κάναμε πολλά λάθη, ίσως από τη αγωνία να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι που το θέλαμε πάρα πολύ. Δεν παίξαμε, πιστεύω, σε όλο το παιχνίδι δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί, χωρίς ενέργεια, αλλά καταφέραμε να πάρουμε μια μεγάλη νίκη που μας πάρει στους τέσσερις. Είναι η δικαίωση για όσους λέγανε πριν και κατά τη διάρκεια του τουρνουά ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά αυτή η πρόκριση στους τέσσερις, γιατί πλέον διεκδικούμε μετάλλιο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς είμαστε εδώ δύο μήνες. Το είπαμε και τις άλλες φορές ότι για μας είναι τιμή που είμαστε πρώτα απ' όλα στην εθνική ομάδα και προσπαθούμε το καλύτερο για την ομάδα. Προχωράμε, έχουμε αύριο ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και βλέπουμε. Ισπανία. Τι έχουμε να πούμε για τον αντίπαλό μας? Είναι το μεγάλο φαβορείο που λέγανε στην αρχή? Όλοι ξέρουμε η Ισπανία τι ομάδα είναι. Στην αρχή δεν έπαιζε καθόλου καλά στο τουρνουά. Στα τελευταία παιχνίδια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να μην κάνουμε πολλά λάθη όπως σήμερα. Τι ήταν τελικά αυτό που έδωσε στην ελληνική ομάδα αυτή την τεράστια πρόκριση? Εντάξει, παιδιά, το θέμα ήταν η ψυχή. Μας λείπουν από την ομάδα αρκετά έμπειρα παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια τέτοια καταστάση. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει αρκετή ψυχή. Άσχετα με το γεγονός ότι είμαστε καινούργια ομάδα, το θέμα είναι ότι προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Τι άλλο να πούμε, εντάξει, αποδείξαμε ότι για ποιο λόγο η ομάδα, για ποιο λόγο μπορούμε να θεωρούμαστε μια καλή ομάδα. Αυτή είναι η Εθνική Ελλάδος, η Εθνική Ελλάδος η οποία προσπαθεί μέχρι το τέλος. Και αυτό αποδείξαμε τώρα για ακόμα μια φορά. Τίποτα άλλο. Όταν έγιναν τα πέντε λάθη στο τέλος, φοβήθηκες είτε ήσουν στον πάγκο είτε ήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Όχι, εντάξει, απλά θέμα άγχος. Μπορεί να συμβούν πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι δεν σταματήσαμε να προσπαθούμε, δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Γίνανε κάποια λάθη. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που παίρνουμε είναι η νίκη. Θα δούμε τα λάθη μας και θα ετοιμαστούμε κατάλληλα για το παιχνίδι με την Ισπανία. Ισπανία, τώρα εντάξει, μεγάλη ομάδα, πολύ καλό υλικό. Έχουν αστέρια. Το μόνο που μένει είναι να κάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα, να παίξουμε σκληρή άμυνα, δυνατή άμυνα μέχρι το τέλος. Και βλέπουμε, πιστεύω θα είμαστε εντάξει. Ο Βασίλης πήρε την ομάδα στην πλάτη του σήμερα και έχει αποδείξει άλλες φορές ότι είναι μεγάλος παίχτης. Κάναμε κάποια λάθη τα οποία ευτυχώς δεν μας στοιχίσαν στο τέλος. Τελικά αυτή η ομάδα έχει φανέλα, έχει καρδιά, έχει ψυχή και ακόμα και οι νέοι ανταποκρίνονται στον ρόλο που έχει ο καθένας. Τι είναι αυτό που δίνει στην ομάδα αυτό το κάτι παραπάνω ώστε να περνάει σε αυτά τα δύσκολα μάτσα? Τι να πω. Εγώ μέχρι τώρα τα έβλεπα στην τηλεόραση. Τα προηγούμενα χρόνια έβλεπα τις ανατροπές που έκανε η Εθνική. Φέτος το έζησα και από κοντά. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος με μέλος αυτής της ομάδος και πλέον μας μένουν δύο παιχνίδια. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε ένα μετάλλιο. Είναι ένας άθλος στην πραγματικότητα. Είναι μια μεγάλη νίκη γιατί η εθνική ομάδα αποδεικνύει ότι έστω και με ελλείψεις, έστω και όταν λείπουν κάποιοι βασικοί παίκτες, με τα παιδιά αυτά που ήρθαμε εδώ πέρα, ότι παλεύουμε, ότι έχουν ψυχή τα παιδιά.
και ότι είχαν μεγάλη θέληση για να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι μίλησε πιο πολύ η καρδιά σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα υπήρχαν και στοιχεία της τακτικής, τα οποία χρησιμοποιήσαμε και εμείς και οι αντίπαλοι μας. Αλλά σε τέτοια μάτς μετράει η καρδιά και νομίζω ότι την καρδιά την είχαμε παραπανήσει εμείς σήμερα. Ναι, η Ισπανία είναι σίγουρα μια μεγάλη δύναμη. Έχουμε μια μέρα να προετοιμαστούμε. Σίγουρα δεν θα έχουμε την πίεση της τετράδας, γιατί η τετράδα ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος και θα παλέψουμε για τον επόμενο στόχο να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. You were the player who sent the game in the overtime, but in the overtime you were the player that lost this three-point shot. Yeah. You know, last balls, it's like this. If you score, you are hero. If you don't, you know. But it's not for only last ball, you know, we made many mistakes on the during the game. That's why maybe if we play better in defense, we could win the game before. But we couldn't make it. Again, I congratulate Greece. I really hate talking about officials, but tonight it was really obvious. You know, we shoot 10 free throws, they shoot 40 free throws, so it happens, you know, it's not just us. It was our fault, and congrats on the Greece team. I wish my best for Greece. I hope they will get championship. Είναι καθόλου στο καλό του Τούρκογλου. Όχι, και αυτό δεν πρέπει να υποθεί από ένα παίκτη σαν τον Τούρκογλου, έτσι, που είναι κορυφαίος παίκτης του NBA. Σας λέει κριτικάρει την τελευταία. Που έτσι του κάνανε και δεν είναι φαουλ. Σήμερα και σήμερα. Και τη δική του επίθεση, τελείως λάθος επιλογή. Και σε εμάς δεν δώσανε, ειδικά στα πικερλό του Σπανούλη, 3-4, τα οποία ήταν. Εντάξει. Και ο καθένας έχει τον προγραμματικό του χαρακτήρα στην πίεση. Ναι. Σωστό. Βέβαια, επειδή το έχει ζήσει και εσύ και ο Γιώργος Σιγάλας, που είναι μαζί μας, όταν είσαι απογοητευμένος, μπορείς να βρεις δύο πράγματα για να πεις ότι φταίει σε μια ήττα, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Όχι, ο Γιώργος σε μια ήττα, συγγνώμη, Γιώργο, σε μια ήττα στη Σουηδία, ο Γιώργος Σιγάλας είχε πει, και νομίζω δεν κάνω λάθος, στην ΕΡΤ, είχε πει δεν είχαμε τα μπολς, ρε παιδί μου, να νικήσουμε, πώς θα το κάνουμε. Αυτή ήταν η δήλωση. Σωστά, καλά, θυμάμαι. Ήτανε, έτυχε, ήτανε, ας πούμε, το παιχνίδι που χάσαμε εμείς στη Σουηδία με τους Ιταλούς. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Δεν μπήκε μπάλα μέσα. Συμβαίνει. Το θέμα βέβαια είναι να κάνεις κάτι και όχι να μην κάνεις τίποτα και χάσεις. Από εκεί και πέρα η μπάλα είναι τρελή, ό,τι θέλει κάνει, κάποτε μπαίνει, κάποτε δεν μπαίνει. Νομίζω για το θέμα του Τούρκογλου, δεν είναι, ξέρετε, η Τουρκία έβγαλε και ένα μικρό κόμπλεξ. Αν δούμε λίγο το παιχνίδι, απέναντί μας, δηλαδή το ότι τους κερδίζουμε πολλά χρόνια συνεχόμενα, το ένα το άλλο, είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν καθίσουμε και βάλουμε την ομάδα τη μία μπροστά στην άλλη, θα δούμε ότι και σε ταλέντο και σε εμπειρία είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Ναι, λοιπόν, και εμφανιστήκαν και καλύτεροι στο τουρνουά. Δηλαδή. Και εμφανιστήκαν και καλύτεροι στο τουρνουά. Όταν λοιπόν, ας πούμε, τώρα βλέπεις ότι ξαναχάνεις, πετάς απλά μια κουβέντα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Τούρκογλου πραγματικά το εννοούσε, ήξερε την αλήθεια. Έπρεπε όπως κάτι να πει. Γιατί όλοι περίμεναν να κερδίσουν σήμερα την Ελλάδα για πρώτη φορά και διάβασε μια συνέντευξή του που είπε ότι μας κερδίζετε τα τελευταία χρόνια, δεν σας έχουμε κερδίσει και τώρα είναι και σημαντικό να κερδίσουμε για να πάμε για τα μετάλλια. Λοιπόν, ήταν από τα φαβορί, δείξαν ότι είναι από τα φαβορί γιατί παίξανε πολύ καλό μπάσκετ. Λοιπόν, και ξαφνικά ξαναχάνω από μια Ελλάδα που λίγο πολύ ήταν ανανεωμένη, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Λογικό είναι λοιπόν σαν αρχηγός της ομάδας να βγει και να πει: ξέρετε κάτι, έγινε και αυτό, μην το ξεχνάμε, αλλά να μην καλύψουμε. Είπα και συγχαρητήρια, έτσι, μην το ξεχνάμε επίσης. Ναι, αυτό. Το ναι. Γιώργο, μήπως όμως, όπως είπες εσύ για τους Τούρκους, ότι είχαν ένα κόμπλεξ. Εγώ αυτό είδα. Ναι, ναι. Δηλαδή, πραγματικά το είδαμε στο παιχνίδι. Και συμφωνούμε στο θέμα της ψυχολογίας. Μήπως έχουμε εμείς πρόβλημα αύριο με τους Ισπανούς? Δεν νομίζω, γιατί το άγχος των παιδιών αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι αυτή η ομάδα, ανανεωμένη, ήταν πραγματικά οι πέντε πρώτες θέσεις για να μπορέσουμε να είμαστε στο παγκόσμιο της Τουρκίας. Mm-hmm. Βασικά αυτός ήταν ο στόχος. Και από εκεί και πέρα να αποδείξουν, γιατί πιστεύω ότι κανείς παίχτης δεν θέλει να χάνει, ούτε προπονητής, να αποδείξουν ότι και αυτοί αξίζουν το καλύτερο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν βρεθεί σε αυτό το σκαλοπάτι. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι νομίζω ότι αύριο είναι η ευκαιρία. Κάτω από την καθοδήγηση των έμπειρων δικών μας παιχτών, η ευκαιρία των υπολείπων. Η Ισπανία είναι μια ομάδα, καλή, ναι, όλα ωραία, όλα εντάξει, αλλά στον αθλητισμό δεν υπάρχει καλός ή κακός άμα δεν το αποδείξεις. Επειδή θα ανοίξουμε ειδικό κεφάλαιο για την Ισπανία, Γιώργο, θέλω να σταθούμε σε μια δήλωση του Στράτου Περπέρογλου για το σημερινό που εν μέρει δικαιολογεί και τα λάθη των τελευταίων λεπτών. Λέει, εγώ αυτές τις ανατροπές τις έβλεπα από την τηλεόραση.
Ναι, είναι τι μεγάλη δήλωση. Ναι, είναι η συνέχεια αυτής της ομάδας που έχουμε πει σε όλη τη συζήτηση. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε τι δίνει σήμερα στον Στράτο για την επόμενη μέρα. Και τι δίνει στα νέα παιδιά που βλέπει τους παίκτες, Γιώργο. Καταλαβαίνουν επίσης τα νέα παιδιά που το βλέπουν τώρα από την τηλεόραση ότι το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Mm-hmm. Σωστά. Λοιπόν, ελάτε να ψηφίσουμε. Υπάρχει, ξέρετε, μια σύνδεση σε όλο αυτό το κομμάτι. Πριν ψηφίσουμε, Κώστα, μέσα το 2005 τα παιδιά όταν γυρίζαν από το Βελιγράδι και έπαιρναν το μετάλλιο. Και αυτή είναι η πολύ σύντομη διαδοχή των γενεών τελικά σε αυτό που λέμε ελληνικό μπάσκετ. Έλεγαν μια αντίστοιχη δήλωση Περπέρογλου ότι εμείς μέχρι τώρα παίρναμε αυτόγραφα. Είχαμε αφήσει με αυτόγραφα στο δωμάτιό μας. Και έχουν περάσει μόλις 4 χρόνια. Έτσι είναι. Και βέβαια παιχνίδια τέτοιου επίπεδου, τέτοιας μάχης, έτσι, θεωρώ ότι ξαφνικά και συμφωνώ την άλλη μέρα, ειδικά αυτά τα παιδιά γίνονται άντρες. Και αποκτάς πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, έτσι. Και αυτό είναι δεδομένο όλη αυτή τη σειρά του παιχνιδιού και ιδιαίτερα το σημερινό παιχνίδι. Mm-hmm. Βασίλη, επειδή τα τελευταία χρόνια έκανες κοντά σε παιδιά, αύριο το πρωί, την Κυριακή το πρωί, θα δούμε πιο πολλά παιδιά στα γήπεδα, στα ανοιχτά. Κοιτάξτε, εμείς κλείσαμε την Πανεπιστημίου και 20.000 παιδάκια παίξαν μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι πιο μεγάλο πρότυπο για αυτά τα μικρά παιδιά και πώς θα κυνηγάνε τον μπαμπά και τη μαμά να τους τρέξει στα γήπεδα βλέποντας αυτή την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι καλύτερη διαφήμιση για τον μπάσκετ δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Έχουμε δεδομένο. Μετά την κατάκτηση του Χριστού το 2005, έτσι, το 6, 7, 8 και 9 έχουμε 30% αύξηση νέων δελτίων. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, πάμε για ψηφοφορία. Γιώργος Σιγάλας, ο πολυτιμότερος εθνικής. Νομίζω ότι με λίγη διαφορά ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί τον αντέθηκαν δύο ρόλοι. Ο ένας είναι να κατεβάζει την μπάλα και να οργανώνει, ναι, και παράλληλα να προσφέρει στο σκοράρισμα. Και σύντο ότι έπαιξε και εκπληκτική άμυνα. Έχει παίξει εκπληκτική άμυνα μέχρι τώρα. Αλλά εντάξει, νομίζω άδικα θα το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν 3-4 παίχτες. Είπα τους τρεις στην αρχή, Σπανούλης, Ζήσης, Μπουρούσης. Ο Σκορτιανίτης ακολουθεί. Ακολουθεί ο Πρίντεζης. Και μετά όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Στράτος, ο οποίος πήρε πολύ βάρος απάνω στη φανέλα του και για πρώτη φορά σαν βασικό τριάρι ήταν μοναδικός. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν μπορεί να υποτιμήσουμε κανένα σε αυτό το παιδί. Από το λόγο σου πάντως μπορεί κανείς να καταλάβει πολύ εύκολα, ακόμα και αν δεν ξέρει γιατί είσαι αρχηγός. Και εντάξει. Το ότι μοιράζεις το καλό σε όλους. Από εδώ και μετά, μην το ξεχνάμε, προπονητής, έτσι. Δεν έχετε μόνο τον κόμπ στο στούντιο. Τον αρχηγό δεν θα το σκοτώσει ποτέ μέσα σου, Γιώργο. Ποιος ήταν ο καλύτερος σήμερα? Σπανούλης, συμφωνώ. Τζόρτζι. Σπανούλης και με μικρή διαφορά Φώτης και Σκοτζανίτης. Εγώ θα ήθελα να πω η άμυνα ήταν ο MVP σήμερα, αλλά πρέπει να αποδείξουμε τα εύσημα στο Βασίλη Σπανούλη. Ήταν εκπληκτικός. Παρεπιπτόντως, Γιώργο, καλή επιτυχία στην καινούργια καριέρα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Εσύ τώρα που πας και μπλέκεσαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Μια που κάνεις τρομερό έργο στην Αθήνα, πας και μπλέκεσαι ξαφνικά. Μαζί θα είμαστε, μη φοβάσαι. Είμαστε μαζί σου. Είναι ανήσυχος άνθρωπος γι' αυτό. Λοιπόν, και το site της FIBA Europe λέει, κάνει ένα λογοπαίγνιο, παίρνει το spectacular και το κάνει spantacular. Επομένως, εμείς πήραμε τη μουσική από το Kill Bill. Mm-hmm. Τον ντύσαμε με φάση Σπανούλη. Αλλά ο Παναγιώτης Βουγιούς, για την ακριβή, όχι εμείς. Μην κλέβουμε και ιδέες. Ο Μπιλ στο τέλος σκοτώνεται, ξέρεις. Ναι, αλλά εδώ δεν θα σκοτωθεί όμως. Μάλλον θα σκοτώσει άλλους. Αλλά βάλαμε και τους υπόλοιπους, γιατί σε αυτό το έργο δεν υπάρχει πρωταγωνιστής. Υπάρχει πρωταγωνιστής και συμπροταγωνιστές που ενίοτε γίνονται και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Την ώρα της μάχης δεν μετράει τίποτα, μόνο η νίκη. Την ώρα που άρχισε η επίθεση, μίλησε η ελληνική ψυχή. Για να εξηγούμαστε, η κυρία με τα κίτρινα, ποιητική αδεία, καταλαβαίνετε ποια ομάδα είναι. Καιρός να καταρρύψουμε τους μύθους. Kill Bill είπατε, Kill Greece ίσως, αλλά και αυτό είναι κομματάκι δύσκολο. Ο ρόλος της Σούμα Θέρμαν μάλλον μας ανήκει. Πάμε λοιπόν. Ο Βασίλης πήρε το όπλο του, όταν η πλάτη ήταν κολλημένη στον τοίχο. Τι όπλο ήταν? Προφανέστατα για τα γάνη, για να προσθέσουμε και λίγη ίντριγκα.
23 πόντι, 7 assist και κάτι που δεν θα το γράψει ποτέ η στατιστική. Απέραντα κότσια. Την ώρα που οι γείτονες έπεφταν στο καναβάτσο, ο Λαρισαίος Γκάρτ χτύπησε εκεί που πονούσαν. Κι αν η Ούμα καθάριζε μόνη της, ο Μπιλ για να σκοτώσει είχε δίπλα του μεγάλους πολεμιστές. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang. Για την ιστορία, στο τέλος του έργου ο Μπιλ σκοτώνεται. Η Ούμα κάνει το θαύμα της και παίρνει εκδίκηση. Στο έργο της Πολωνίας, ο Άγιος Βασίλης σκότωσε τα όνειρα των Τούρκων για μετάλλιο. Εσείς θα εξακολουθήσετε να τον αποκαλείτε Kill Bill? Το μόνο βέβαιο είναι ότι αύριο θα βγει αίμα, γιατί αυτά τα παιδιά και τη φανέλα θα ματώσουν και τους άλλους τελικά θα σκοτώσουν. Ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τα άλλα παιδιά αύριο στις 7.30 υπενθυμίζουμε απευθείας μετάδοση από την ΕΤ. Πρέπει να κάνουν την υπέρβαση, να κάνουν ακόμη μια υπέρβαση για να πάνε στον μεγάλο τελικό. Είμαστε σίγουροι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, αλλά και πιστεύω όλοι οι Έλληνες ότι μπορούν να το κάνουν. Θα ανοίξουμε την ενότητα Ισπανία, βλέποντας εικόνες από το παρελθόν και συζητώντας για τα τρωτά της Ισπανίας σήμερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Όποιος έχει Q, ξέρει από πού βγαίνει το τζάμπολ. Από πού? Από το τζάμπα όλ. Γιατί πρέπει ο σχεδιασμός να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες? Φανταστείτε να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ξανά από λευκό χαρτί. Ford Kuga. Σχεδιάζοντας το SUV από την αρχή. Τώρα, έτοιμο παράδοτο σε μοναδική τιμή. There is a place where the enchanting sea is a blue. So blue. It is impossible to tell where it ends and the sky. Taste true north, flavored with rare Nordic berries. Clearly unique. Clearly Smirnoff North. Μεγάλες στιγμές δόξας και εθνικής υπερηφάνειας. 20 και πλέον χρόνια επιτυχιών και συγκινήσεων. Οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Για να νιώσεις και εσύ την ένταση και να ξαναζήσεις αξέχαστες μπασκετικές στιγμές, έλα αποκλειστικά στο Γερμανό. Διάλεξε ένα από τα επιλεγμένα Nokia κινητά με σύνδεση Κοσμοτέ και πάρε δώρο μια συλλεκτική μπάλα μπάσκετ και ένα DVD με τις μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Για πραγματική εμπειρία μπάσκετ, Γερμανός και είσαι μέσα. Ο μπαμπάς μου είπε πως σαν ομάδα δεν τα πάει καλά στην Ευρώπη, θα τον διώξουν τον προπονητή. Τι? Και τι θα κάνει? Θα βρει άλλη ομάδα. Και μέχρι να βρει τι θα κάνει? Και πού να ξέρω. Και ο μπαμπάς σου τι θα κάνει στη θέση του? Δεν θα ανησυχούσε, γιατί έχει Home Guarantee. Το στεγαστικό της εμπορικής που σου επιστρέφει έως και 12 δόσεις σε περίπτωση επαγγελματικής δυσκολίας. Try more! Νέο κρουασάν Champion More. Το μόνο και με κομμάτια σοκολάτας και με extreme γέμιση. Champion More. More experience. Για να χαρείς κάποια πράγματα, χρειάζεσαι μεγάλη παρέα. Στον κόσμο του WhatsApp. Στην Έλφη. Κόλτε μόλι 600. Με 600 λεπτά ομιλία και βίντεο κλήσεων προ όλο τον κόσμο του WhatsApp. Όλα είναι δυνατά. Ο ηλεκτρολόγος? Ναι. Πέραστε. Διαθέτετε master. Master.
Συμπληρώστε παρακαλώ βιογραφικό και συστάσεις. Συστάσεις. Mm-hmm. Απαιτείτε και εσείς τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για το σπίτι σας. Αλφα Δάνεια Κατοικίας. Λύσεις που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες με την αξιοπιστία της Αλφα Μπανκ. Αλφα Δάνεια Κατοικίας από την Αλφα Μπανκ. Mentos Pure Fresh Chewing Gum. Irresistibly fresh. There's nothing like a Mentos kiss. Τώρα αποκλειστικά στο Γερμανό, επιλέγοντας Nokia κινητά με σύνδεση Cosmote, παίρνεις δώρο μια μπάλα μπάσκετ και ένα DVD με τις μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα νέα υπηρεσία Goodies Delivery. Μήπως είναι καιρός να αλλάξετε αυτοκίνητο? Τώρα με την απόσυρση αποκτήστε το δικό σας πεζό με κέρδος έως 14.200 ευρώ. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, στην πεζό το κέρδος συνεχίζεται. Προλάβετε για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κάθε επιχείρηση είναι και μια άλλη ιστορία, γραμμένη από μαχητές. Από στρατηγούς. Από παίκτες. Γι' αυτό σχεδιάζουμε τηλεπικοινωνιακές λύσεις ξεχωριστά για την κάθε μία. Από τον ΟΤΕ. Λαχταριστά κομμάτια φρούτων, χυμός και βελούδινο γιαούρτι. Πρώτη φορά μαζί σε ένα νέο απίθανο blend. Νέο Fruits από τη Δέλτα. Ήρθε για να σε χορτάσει φυσική ενέργεια και απόλαυση. Fruits. Hard work. Smooth pleasure. Με στοίχημα με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ από 7 έως 20 Σεπτεμβρίου από τον ΟΠΑΠ. So many things I like to do. After dreaming, 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 I just forget the day before. And I'm no destination. No yesterday means room for more. Living in my imagination. Μου αρέσει να είμαι στη φύση και θέλω να μπορώ να κάνω το ίδιο και αύριο. Θέλω ένα μέρος όπου θα μπορώ να αισθάνομαι ασφάλεια. Μ' αρέσει το design, ειδικά όταν αυτό έχει ουσία. Τελικά, η σημασία στη λεπτομέρεια είναι το παν. Μπαντελογιού την έκανες μασκέτα.
Ναι, είναι γεγονός. Η Εθνική είναι στους τέσσερις, στις καλύτερες τέσσερις ομάδες της Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι σήμερα με την Ισπανία θα πάρουμε και την πρόκριση στον τελικό. Άρα θα κρεμάσουμε μετάλλιο στο στήθος, έτσι. Έχουν γίνει συγκλονιστικές, μεγάλες, σπουδαίες μάχες με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Όμως, όταν είχαμε πάρει, αν θυμάστε και θυμόσαστε και όλοι, το 1987 το μετάλλιο, το κύπελο, είχαμε χάσει από τους Ισπανούς και είχαμε χάσει και πολύ εύκολα. Σωστό. Και γι' αυτό στη συνέχεια η ομάδα έδεσε και πήγε πιο δυνατή για να πάρει αυτό το μεγάλο χρυσό μετάλλιο, το μεγαλύτερο όλων ενδεχομένως του 1987. Ναι. Ήττες τα τελευταία χρόνια από την Ισπανία, από τις ήττες μαθαίνουμε, δεν έχει καμία σημασία και εν πάση περιπτώσει το παρελθόν και οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Απέναντι στον κακό της δαίμονα θα βρεθεί αντιμέτωπη η εθνική ομάδα μπάσκετ. Οι παίκτες του Γιώνας Καζλάουσκα θα αναμετρηθούν με την Ισπανία, η οποία έχει τη μερίδα του Λέοντος στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, η Φούριας Ρόχας σε 39 αγώνες απέναντι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετράνε 28 νίκες. Ένας εκ των σημαντικότερων αγώνων ανάμεσα στις δύο χώρες έγινε το 1987. Οι 14.000 θεατές που είχαν κατακλείσει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φεύγουν απογοητευμένοι και ο Παναγιώτης Φασούλας μονολογεί «Ρεζιλευτήκαμε». Ο Σαν Επιφάνιο, ο Λοφάμπαλ και ο Χιμένεθ μας υπέταξαν με 106-89. Η προσγείωση ανώμαλη, αλλά η Ελλάδα αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει. Μέσα στο βαρύ κλίμα προστίθεται και ο τραυματισμός του Νίκου Φιλίππου για να το κάνει ακόμα βαρύτερο. Το 1990 στο Μουντομπάσκετ της Αργεντινής πήραμε εκδίκηση. Με μεγάλη εμφάνιση του Χριστοδούλου που πέτυχε 32 πόντους και του Γιαννάκη με 31, η Εθνική νίκησε τους Ήβρες για δεύτερη φορά μετά το Πανευρωπαϊκό του 65 με 102-93. Στις 28 Ιουνίου του 1993 στο Πανευρωπαϊκό της Γερμανίας πήραμε άλλη μια νίκη. Στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης καταφέραμε να σπάσουμε το αίτητο των Ισπανών, πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή. Απέμεναν 29 δευτερόλεπτα και η Ελλάδα ήταν πίσω με 5 πόντους. Μπακασιάς με εντυπωσιακό άλμα, Γιαννάκης και πάλι για 3, ναι! 75-73. Οι ελπίδες είναι ζωντανές για την Ελλάδα, 75-73. Γαλακτερός, ναι! 75 όλα και έχουμε την ευκαιρία να προηγηθούμε. Το καλάθι μετράει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η ψυχολογική τόπα, αν θέλετε, που θα πάρουν οι Έλληνες παίκτες νικώντας τους Ισπανούς. Εύστοχος ο Γαλακτερός. 76-75 η ελληνική ομάδα. Ασόφρα, όχι φάουλ βέβαια. Ασόφρα για 3, έρμπολ. Η ελληνική ομάδα, κυρίες και κύριοι, σημειώνει μια... Θα το πούμε, δεν είναι υπερβολή. Μια περηφανή νίκη απέναντι στην Ισπανία. Το νεότερο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι κατάμεστο από 20.000 κόσμο. Το Ευρωμπάσκετ που φιλοξενείται το 1995 στην Αθήνα έχει φτάσει στην προημιτελική φάση και η Ελλάδα κοντράρεται με την Ισπανία. Το έπαθρο της νίκης, εκτός από την είσοδο στην τετράδα του τουρνουά, είναι αρκετά σημαντικό και αφορά την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας. Η Εθνική θα φανεί τελικά στην επίστορα ραντεβού της με την ιστορία. Λίγο το φανατισμένο κοινό, λίγο η μεγάλη εμφάνιση των Φάνη Φασούλα και οι Ισπανοί τελικά λυγίζουν με 66-64. Η ελληνική ομάδα προκρίνεται για πρώτη φορά σε Ολυμπιακό τουρνουά. Το 1998 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που φιλοξενεί και πάλι η χώρα μας, οι διεθνείς πετυχαίνουν μια μνημειώδη νίκη. Στην προημιτελική φάση και με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο, η Ελλάδα επικρατεί με 69-62 και προκρίνεται στις 4 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Νίκος Οικονόμου με 21 πόντους. Έκτοτε, η Ελλάδα μετρά 3 συνεχείς ήττες από τους Ήβηρες, με τις 2 εξ αυτών να είναι οδυνηρές. Η πρώτη στο τελικό του Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας με 70-47. Με εκπληκτική εμφάνιση, ο Χόρχε Γκαρμπαχώσα κάλυψε το κενό του τραυματία Γκασόλ και με 20 πόντους και 10 rebound οδήγησε την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου. Οι Έλληνες απλά δεν μπήκαν ποτέ στον αγωνιστικό χώρο, κουρασμένοι σωματικά και ψυχικά από την επική νίκη επί των ΗΠΑ. Το 2007 στη Μαδρίτη θέλαμε να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Όμως, οι εμφανίσεις μας στο τουρνουά δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Και όταν έφτασε η κρίσιμη ώρα, πάλι ήμασταν αδύναμοι επιθετικά. Οι Ισπανοί κυριάρχησαν από το πρώτο δεκάλεπτο. Μπορεί να καταφέραμε να τους κλειδώσουμε για 5 λεπτά στην τρίτη περίοδο, όμως η διαφορά δεν έλεγε να κατέβει. Τελικό σκορ 76-58 και το μόνο καλό ήταν ότι δεν στήχησε στην πρόκριση στα προημιτελικά. Η τελευταία ήττα μας ήταν στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού τουρνουά του Πεκίνου. Με τον Αίτο Ρενέσες και στον πάγκο τους, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έπαιζαν καταπληκτική άμυνα, το στοιχείο δηλαδή για το οποίο καυχιόμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός αυτού, κάναμε και μόνοι μας τη ζωή δύσκολη, αφού ήμασταν υπερβολικά άστοχοι από τη γραμμή των βολών, δώσαμε πολλά επιθετικά rebound και δεν επιβάλαμε το ρυθμό μας. Από εκεί και πέρα, η νίκη πήγε στην ομάδα που είχε ως τελευταία αλλαγή τον Ναβάρο. Σκορ 81-66. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, όσο αντίον σου και αν είναι.
Ένα τέτοιο μεγάλο εμπόδιο θα πρέπει να ξεπεράσει η Ελλάδα για να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής. Γιώργο Σιγάλα, σε είδες κάπου σε αυτά τα πλάνα? Με είδα. Και είσαι από τη γενιά που κερδίσαμε τους Ισπανούς. Όπως μας ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μας. Δεν έπαιρνα μετάλλιο όμως. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι στο κοντρόλ που λειτουργούν λίγο έτσι καταδοτικά, θα έλεγα. Λέει δηλαδή ο αρχισυντάκτης εκπομπής, ο Παναγιώτης Μπότσας, είναι στη γενιά που κέρδισε. Και λέει ο σκηνοθέτης της εκπομπής, το παρακολουθούσε συγκινημένος. Πηγαίνετε Σιγάλα. Εντάξει, είναι. Εγώ νομίζω ότι ωραίο είναι αυτό που κάνετε, είναι ωραίο. Δηλαδή, κοιτάμε και λίγο το παρελθόν. Βασικά, θυμόμαστε και πολύ μεγάλους παίχτες και αυτό είναι το πιο καλύτερο ακόμα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θέλετε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, βεβαίως. Γιατί όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε από πλευράς. Θα πάμε να το κερδίσουμε, πραγματικά. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω, coach, εκεί με καταλαβαίνουν τι λέω. Ξέρετε, αυτό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο λες ότι εντάξει, παίζω με την Ισπανία, είναι καλύτερη στα χαρτιά, σίγουρα. Πάω να παίξω και θα δούμε τι θα βγει. Γιώργο, τόσες υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Λέμε εδώ, λέει ότι υπάρχουν κάποια πραγματάκια ίσως λίγο διαφορετικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε και να έχουμε μία παραπάνω τύχη. Και αυτό δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Θες να μας πεις λοιπόν ότι οι παίκτες μας ή κάποιοι από τους παίκτες μας μπορούν να σκεφτούν ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι? Όχι, μιλάω τεχνικά. Γιατί αυτή η ομάδα θέλει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Αν καθίσουμε και πάρουμε έναν παίχτη, δεν έχουμε καμία τύχη. Ναι. Και να λέμε την αλήθεια. Άρα λες να κάνουμε συντήρηση. Όχι. Λέω ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν ξέρω αν η ομάδα έχει δουλέψει για να είναι έτοιμη απέναντι σε ένα τέτοιο παιχνίδι σε αυτή τη στιγμή. Όπως. Ότι οπωσδήποτε ξεκινάμε από βασικό, δεν πρέπει να δεχτούμε φρυδιασμούς. Δύσκολο. Δεν πρέπει να πάμε σε γρήγορο παιχνίδι και δεν πρέπει και πρέπει μάλλον να θυσιάσουμε κάτι, δηλαδή να ρισκάρουμε κάτι για να πάρουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν η ομάδα έχει παίξει λίγο ζώνη ή έχουν δουλέψει σε ζώνη, λίγο ματσάπ ίσως, που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση, ένα πρόβλημα. Αυτά τα pick and roll που κάνει ο Γκαζόλ συνέχεια με τον Φερνάντες, με τον Ναβάρο, που παίζουν τα άλλα ουπ συνέχεια. Αυτά μπορούσε να τα σταματήσει σε μια ζώνη. Γι' αυτό λέω, υπάρχουν κάποια τρίκ τα οποία δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε. Γιατί αν πάμε να παίξουμε το παιχνίδι το ίδιο όπως παίξαμε σήμερα με την Τουρκία, εγώ θεωρώ δεν έχουμε τύχη. Ναι, αλλά η καρδιά και η ψυχή που λέγαμε πριν, πού πάνε? Η καρδιά και η ψυχή πήγε σήμερα με την Τουρκία. Εδώ μιλάμε για τους Ισπανούς. Εκεί είναι. Άδειασε. Και μακάρι να, αυτό που λέτε, να έχετε εσείς δίκιο, εγώ να έχω λάθος. Εντάξει. Και απλά, ξέρετε, όταν το βλέπουμε μπασκετικά εντελώς το κομμάτι αυτό, σας είπα ότι σήμερα αυτό που είδαμε ήταν ότι η Τουρκία στα χαρτιά φαίνονταν καλύτερη ομάδα. Έβγαλε όμως ένα τρομερό κόμπλεξ μέσα στο παιχνίδι. Και εμείς, απ' την άλλη, βγάλαμε αυτή την ψυχή, αυτή την καρδιά και μεγάλωσαν, αν θέλετε, ικανότητα κάποιων παιχτών για να μπορέσουν να βάλουν αυτά τα μεγάλα σουτ. Έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, σε 24 ώρες δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε κάτι. Αυτό πρέπει να έχει δουλευτεί εκ των προτέρων. Γι' αυτό σας λέω. Στην προετοιμασία. Αν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Σωστά. Αλλά είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κόουτς εδώ, ο Κώστας Μίσας, ότι πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι με τη Σερβία να το δούμε και έτσι θα αντιμετωπίσουμε την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Σερβία κέρδισε, έπαιξε μια εκπληκτική άμυνα, έτσι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι και πολύ πιθανόν να έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να δούμε στις συγκεκριμένες συνεργασίες κάποιων παιχτών διάφορα τρίκ. Σημαντικό κομμάτι είναι ο ρυθμός του παιχνιδιού. Έτσι, πρέπει να λέμε ότι οι ομάδες έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ομάδος, ένα από τα βασικότερα, είναι ο ρυθμός του παιχνιδιού. Άρα, εμείς πρέπει αυτό το ρυθμό να τον ελέγξουμε. Έτσι. Και αυτός ο ρυθμός ελέγχεται είτε με τις καλές επιλογές, είτε με τις καλές επιστροφές. Έτσι. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει. Όταν λέμε, συγγνώμη να σε διακόψω λίγο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Του αύριο θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάμε στα επιθετικά rebound. Σήμερα πήραμε 20. Για να έχουμε καλές επιστροφές. Κατάλαβες, δηλαδή είναι κάποια διαφορετικά πράγματα. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα άλλο στοιχείο. Δηλαδή αυτό είναι το κομμάτι που μιλάμε στην άμυνα. Περνάμε και στο κομμάτι της επίθεσης. Όπως πιστεύω ότι ο Γκαζόλ είναι πολύ δύσκολο να παιχθεί ένας εναντίον ενός. Χρειάζεται βοήθεια. Οπωσδήποτε χρειάζεται βοήθεια, έτσι. Ένα άλλο επίσης στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Ισπανία στα τελευταία παιχνίδια, και δεν μιλάω για την πρώτη φάση, έχει αρχίσει να βγάζει την άμυνα που ξέραμε, την πιεστική, να πιέζει την μπάλα, να πιέζει τις πρώτες πάσες με στόχο να πάρει κάποιες μπάλες για να μπορέσει να τρέξει.
ένα πολύ σημαντικό όπλο εναντίον πίεσης της μπάλας είναι η δίσδυση. Mm-hmm. Δηλαδή αν περιφέρεις την μπάλα γύρω-γύρω και σουτάρεις, έτσι, αυτό είναι που θέλει άμυνα. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Κάθε φορά, εάν μπορέσουμε να έχουμε κάποιες διεισδύσεις, κάτι που κάναμε στο πρώτο δεκάλεπτο με τη Γαλλία, εκπληκτικά. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε και να δίνουμε τις έξτρα πάσεις έξω και από εκεί και πέρα βέβαια να βάλουμε κάποια σουτ. Έχουμε ροή στο επιθετικό μας κομμάτι. Είναι πάρα πολύ βασικό. Μιλάμε άμυνα-επίθεση, έτσι. Καλή είναι η άμυνα, αλλά πρέπει να βάζεις και την μπάλα στο καλάθι, έτσι. Δηλαδή, όταν βάζεις την μπάλα στο καλάθι, τότε δεν κερδίζεις. Προφανώς. Είπε άρα κάτι πριν ο, ναι, ο Γιώργος ο Λιμιάτης, ότι οι Ισπανοί παίρνουν ενέργεια από τα κλεψίματα. Και αυτό είναι γεγονός. Και ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, όπως είπε ο coach, καλύπτουν φοβερά τους χώρους. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των Ισπανών. Πιέζουν τις πρώτες πάσεις και καλύπτουν φανταστικά τους χώρους, βγάζοντας ευνηδιασμούς μετά. Εγώ θεωρώ ότι οι επιθέσεις, οι ευνηδιασμοί που βγάζουν οι Ισπανοί γίνονται κυρίως από μη ελεγχόμενες επιθέσεις των αντιπάλων τους. Δηλαδή, οδηγούν τους αντιπάλους σε μη ελεγχόμενες επιθέσεις, σε μη κατάλληλες επιθέσεις, σε μη σωστά σουτ. Από εκεί βγάζουν. Επιθέσεις οι οποίες γίνονται κοντρολαρισμένες και σε ένα σημείο θα διαφωνήσω μόνο με τον Γιώργο, ότι εκεί στέλνοντας κάποιους δύο ή τρεις παίχτες στο επιθετικό rebound, τότε είναι που μαζεύεις την άμυνα μέσα και δεν μπορείς να βγάλεις και δεν μπορούν να βγάλουν οι Ισπανοί ευνηδιασμό. Αλλά μόνο αν γίνονται ελεγχόμενες επιθέσεις. Βασιλή, όλοι εδώ συμφωνούν ότι μπασκετικά το πράγμα γέρνει πολύ. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά που άκουσα έχουν πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά βάση, ουσία και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι και ο προπονητής της εθνικής ομάδας πρέπει να δείξει κάποια πράγματα, έτσι, και να βγάλει κάποιους λαγούς μέσα από το καπέλο του. Επιμένεις αυτό, είναι, ότι είναι θέμα, θα βγει ένας παίκτης σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι, αν θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση. Αν όχι ένας παίκτης, τότε μια κατάσταση. Εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής πλέον. Από την Ισπανία έχουμε χάσει τα τελευταία παιχνίδια και τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αναλογιστούμε γιατί. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογικό, προφανώς. Πολύ σωστά. Είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που έχουν οι Ισπανοί, πολύ ο οποίος δεν μας ταιριάζει, δεν μας βολεύει. Νομίζω ποτέ δεν μας βόλευε. Από εκεί πέρα, ας βάλουμε λοιπόν την Ισπανική ομάδα σε μια άλλη κατάσταση. Αυτό εμπειρέχει σίγουρα ρίσκο. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο σιγά και με τον coach, βεβαίως. Είναι ένα ρίσκο μας το οποίο πρέπει να πάρουμε. Γιατί, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά είπε ο coach, πρέπει να βγάλεις την μπάλα από τα χέρια του Πο Γκαζόλ. Αν δεν στείλεις λοιπόν δεύτερο παίχτη στη βοήθεια, να αναγκαστεί να πασάρει την μπάλα να τη δώσει, δεν μπορεί να την βγάλει την μπάλα από τα χέρια του. Άρα θα έχει κάποιες 18-20 επιθέσεις με πολύ ψηλά ποσοστά για το ταλέντο του. Ναι, πάντως, αλλά Γιώργο Σιγαλά, όλο αυτό το σενάριο, έτσι όπως είναι με τις δύο ομάδες, με διαφορά δυναμικότητας που δεδομένα υπάρχει, αποφορτίζει λίγο και τους Έλληνες παίκτες με την έννοια ότι πάνε σαν outsider δεδομένα πια στο παιχνίδι και το γνωρίζουν και οι ίδιοι καλά. Ναι, αλλά ξέρετε όμως, αυτή η ομάδα έχει στηριχτεί σε 3-4 περισσότερο πρόσωπα. Και μην ξεχνάμε ότι θα είναι πολύ φυσιολογικό μετά το σημερινό παιχνίδι, γιατί παίζουν αύριο, δεν παίζουν μεθαύριο, να υπάρχει και ένα ξεφούσκωμα. Όχι γιατί θα το θέλουν, βγαίνει αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν παίζαμε την οποιαδήποτε άλλη ομάδα σήμερα για να φτάσουμε στο Final Four, θα ήταν διαφορετικά. Υπήρχε και ψυχολογική πίεση που κανείς δεν μπορεί να μου κρύψει ότι όταν παίζεις ένα παιχνίδι με την Τουρκία δεν το έχεις. Ασφαλώς. Γι' αυτό λέω λοιπόν αύριο, το είπα από την αρχή, το πρώτο πράγμα που είπα, πέρα από τα άλλα τεχνικά που λέμε και είναι σωστά, όλα είναι σωστά. Λέμε ότι αύριο είναι ευκαιρία των υπολείπων, σε εισαγωγικά. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Γιατί αυτοί πραγματικά δεν έχουν να χάσουν τίποτα και ίσα-ίσα που έχουν να αποδείξουν κάτι και στον εαυτό τους αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Των υπολείπων δικών μας. Και τα πόδια να λειτουργήσουν πιο γρήγορα και τα σούτ να έχουν μεγαλύτερη αυτοεπίθεση και στα rebound πιο δυνατή και στην άμυνά μας δεν χάνουμε τίποτα. Και θα χρειαστούν βοήθεια τα παιδιά που τραβήξανε μεγαλύτερο, ξέρετε, ζόρι όλο αυτό το διάστημα. Και να πάρουν ανάσα αυτοί που παίζουν 40 λεπτά για να είναι έτοιμοι ακριβώς, την ακριβώς ημέρα του μεταλλίου, δηλαδή την Κυριακή. Αυτό λες. Βέβαια. Γιατί νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες λύσεις για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στον τελικό. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν γίνεται να πάρει ανάσα. Όχι, σιγά να κάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ισπανίας είναι ότι είχαν μια μέρα ξεκούραση. Την μέρα που παίζαμε εμείς παιχνίδι. Δηλαδή έχουμε μια επιπλέον μέρα. Άρα σίγουρα χρειάζεται σε εμάς κάποιοι παίχτες να παίξουν που θα έρθουν από τον πάγκο και να βοηθήσουν. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Μάλιστα. Και βέβαια νομίζω συμφωνούμε όλοι στο γεγονός ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Γιώργο ότι θα αναγκαστούμε να παίξουμε και λίγο κλειστό πόλεμο.
Αυτό ναι, μεν επειδή έχει λίγο ρίσκο, αλλά έχουμε το πλεονέκτημα ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε τον κλέφτοπόλεμο. Ενώ οι Ισπανοί δεν μπορούν να το κάνουν. Και λίγο Κώστα, μέσα παιχνίδι ψυχολογίας κιόλας, γιατί αν τους εκνευρίσεις, χάνουν λίγο τον έλεγχο. Έως πολύ δηλαδή. Εγώ διαφωνώ σε ένα κομμάτι πάντα. Τι σημαίνει, ότι παίζουμε ένα παιχνίδι, είναι μεν, εμείς είμαστε outsider, είναι φαβορή Ισπανία. Εάν μπούμε στη λογική ότι δεν έχουμε καθόλου άγχος και πάμε να παίξουμε ελεύθερα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάποιος έτοιμος να παίξει. Ίσα-ίσα που θα πρέπει να πιστεύοντας ότι ακολουθώντας κάποια πλάνα και άρα μπορώ να έχω αποτέλεσμα, να έχω αυτό που λέμε δημιουργικό άγχος. Εάν δεν το σκεφτώ, δεν θα έχω αυτή την ενέργεια και αυτή τη συγκέντρωση που χρειάζεται. Εδώ, έτσι, να κάνουμε ένα time out, να ξαναπάμε στο Γιώργο Σιγάλα. Έχει παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, που να ήξερε η ομάδα του, οι παίχτες, ότι είναι outsider. Υπάρχει όχι, ο coach έχει δίκιο. Ναι. Και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι λέω είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο, τεχνικά πάντα μιλάω, εγώ, όχι ψυχολογικά ή στο μυαλό. Ψυχολογικά πάμε τώρα. Ψυχολογικά, κοιτάξτε, εγώ το μόνο που πιστεύω αυτή τη στιγμή να υπάρχει είναι αυτό το ξεφούσκωμα που θα νιώσουμε αύριο περισσότερο αυτοί που σήμερα το δεχτήκανε, επειδή ήταν με την Τουρκία το παιχνίδι και όχι με την οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Βγαίνει μια. Πώς να το πω. Ξεφουσκώνει, σου βγαίνει ένα άγχος μεγάλο και αυτό είναι πολύ κακό όταν πας να παίξεις κατευθείαν παιχνίδι. Υπάρχει η πίεση, σας λέω. Είναι δύσκολο να μου πει μακάρι. Αλλά να δεν μην υπάρχει είναι αυτό και η πρόκληση για τον τελικό. Ορίστε. Δεν υπάρχει η πρόκληση για τον τελικό. Εννοείται. Εννοείται. Δεν είναι πιο αλλά μεγάλη. Υπάρχει και ένα σώμα, ξέρετε, και ένα μυαλό, ε. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται όλη η ομάδα και αν είναι έτοιμη τεχνικά να αντιμετωπίσει τέτοιο παιχνίδι για τον τελικό. Είναι μια ιδιαίτερη ομάδα η Ισπανία. Αν παίζαμε την Τουρκία θα μιλάγαμε διαφορετικά πάλι. Παίζουμε με την Ισπανία όμως που βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που σιγά σιγά δείχνει ότι είναι πλήρης σε όλες τις θέσεις. Και μάλιστα όχι απλώς πλήρης, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εμείς παίζουμε με 7-8 άτομα. Εντάξει, αυτό σημαίνει πάντα λοιπόν, σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια σκέψη. Εγώ από τον Γιώργο Σιγάλα δεν το περίμενα ποτέ να το πει αυτό. Επειδή ήταν πάντα νικητής. Ναι, τι λέω διαφορετικό δηλαδή. Ότι για ένα τέτοιο μεγάλο ματς, ναι, οι παίκτες μας δεν σκέφτονται τίποτα διαφορετικό, ναι, πέρα από το τεχνικό κομμάτι. Ναι. Πάμε μόνο στο ψυχολογικό, σε ένα παιχνίδι. Θα θέλει να μπει μέσα να κερδίσει. Αλλά ξέρετε, κάποια παιχνίδια κερδίζονται όπως το σημερινό. Με ψυχή, με καρδιά, αυτό που είναι, ανεβάζει την ικανότητά σου. Αλλά κάποια άλλα παιχνίδια ανάλογα με την ομάδα που έχεις απέναντι δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα το δούμε αύριο, Γιώργο. Μα. Ακριβώς. Θα ξέρουμε εδώ την Κυριακή όμως, αν πάμε τελικό. Εντάξει. Όλα γίνονται. Εκεί ξέρετε είναι πάλι διαφορετικό πράγμα. Εντάξει. Γιατί και με το 2006 λέγαμε την Αμερική δεν την κερδίζουμε με τίποτα. Ναι, βέβαια. Κερδίσαμε το 2006 την Αμερική και πήγαμε και χάσαμε τον τελικό από την Ισπανία. Εντάξει. Μακάρι λοιπόν να κερδίσουμε αύριο και ας χάσουμε τον τελικό, να σας πω την αλήθεια. Δεν πειράζει. Ας κερδίσουμε αύριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Γιώργο, να το ξαναπούμε άλλη μία γιατί έχει σημασία. Όχι να δικαιολογήσουμε κανέναν, αλλά η αποστολή εξετελέστη. Είναι επιτυχημένη αυτή η ομάδα έτσι όπως πήγε και έτσι όπως. Κοιτάξτε, κατέληξε το πράγμα. Είπε κάτι ο κύριος. Είχατε σε μια σύνδεση στην Πολωνία ο κύριος Ιωάννου, ναι, με το δημοσιογράφο Θεσσαλονίκη. Με τον Πάρη Καλημερίδη, ναι. Με τον Πάρη τον Καλημερίδη. Είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι θέλω να βλέπω να προσπαθούν. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι μπασκετικοί θέλουμε αυτό το πράγμα να βλέπουμε. Να βλέπω μια ομάδα να προσπαθεί. Από εκεί πέρα κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Τουλάχιστον να μην χάσω χωρίς να έχω προσπαθήσει. Αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν υπήρχε παιχνίδι που δεν προσπαθήσανε. Για μένα λοιπόν είναι πετυχημένα έτσι κι αλλιώς. Είναι και στα χαρτιά όμως τώρα γιατί είναι μέσα στις πρώτες 5 θέσεις. Άρα ούτε το αυριανό, Γιώργο, και στο αυριανό θα προσπαθήσουν, είναι βέβαιο. Το πάμε καλύτερο και δυνατό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ευχόμαστε όλοι. Ναι, βέβαια. Πάμε και στο αυριανό και στο άλλο παιχνίδι, στον άλλον προημιτελικό, τον τέταρτο και τελευταίο, γιατί θα το ξημερώσουμε όπου να είναι. Η Σλοβενία πιέστηκε από την Κροατία πολύ, αλλά τελικά τα καταφέρει. Ναι, νίκησε με 67-65, έτσι κι αλλιώς οι Σλοβένοι ήταν το φαβόρι για να πάρουν το εισιτήριο στον ημιτελικό. Η ουσία είναι ότι ήταν μια πολύ καλύτερη Κροατία. Πιεστική στην άμυνα, καλές επιλογές στην επίθεση. Όμως δεν άντεξε μέχρι το τέλος. Η Σλοβενία έγινε η τέταρτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket νικώντας 67-65 την Κροατία. Ούκιτ, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εδώ Λοντσάρα. Ευστοχή τελικά, κάνει το 19-11.
Η Κροατία μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε να προηγείται 25-14 με τον τρίποντο του Ούκιτς, ο οποίος σε 9 λεπτά παιχνιδιού είχε πετύχει 12 πόντους. Μάχες μέσα στη ρακέτα, πολλά ψηλά και βαριά κορνιά. Ούκιτς για 3 είναι σε μεγάλη μέρα. Η πρώτη περίοδος έληξε τελικά 25-18 υπέρ των Κροατών. Λάκοβιτς για 3, μεγάλο τρίποντο, μεγάλο σουτ και φάουλ. Ο Λάκοβιτς παίρνει τη Σλοβενία στις πλάτες του. Ούκιτς. Είναι σε μεγάλη βραδιά ο Ούκιτς. 16 πόντους σε 14 λεπτά. Ούκιτς πολύ μακριά. Το παράκανε Στόιτς. Η δεύτερη ευκαιρία για τους Κροάτες. Ένα μικρό drive από την baseline. Ο Ντόμε Λόμπεκ χάνει. Πόποβιτς. Η διαφορά στη δεύτερη περίοδο εκτοξεύτηκε ακόμη και στους 15 πόντους. Ο Μάρκο Πόποβιτς, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, δέχτηκε τεχνική ποινή και οι Σλοβαίνοι με ένα σερί 5-0 διαμόρφωσαν το 47-39. Έραζεμ Λόρμπεκ, η μπάλα έξω στον αδερφό του τον Ντόμεν. Ο ένας έπαιξε τσέσκα φέτος, ο άλλος στην Μπενετών Τρεβίζο. Λόρμπεκ, 2-2 σήμερα ο ψηλός. Έραζεμ Λόρμπεκ, είναι καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Φτάνει τους 19 σε 24 λεπτά. Με τον Έραζεμ Λόρμπεκ να πραγματοποιεί το καλύτερο του παιχνίδι στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας, οι Σλοβαίνοι κατάφεραν όχι μόνο να μειώσουν, αλλά και να προηγηθούν με 3 πόντους 53-50 στην τρίτη περίοδο. Οι Σλοβαίνοι συνέχισαν το σερί τους με την έναρξη της τέταρτης περίοδου και έκαναν το 55-50. Λόντσαρ, Κρέζιμιρ Λόντσαρ, τάπα στα ίσια από τον Σλόκαρ που έχει βοηθήσει αρκετά. Βουίτσιτς σε αυτό που ξέρει εκπληκτικά να κάνει, αυτό το χούξατ. Ούκιτς εναντίον όλων στα 7 λεπτά από τη λήξη. Η Κροατία μειώνει στον έναν και ποιος είπε ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Οι Κροάτες προσπάθησαν, όμως οι Σλοβαίνοι ήταν πλέον αποφασισμένοι και δεν έχασαν ξανά το προβάδισμα. Μίτσεβιτς 58-56 με τον πρώην παίκτη Τσάκ. Λάκοβιτς. Σλόκαρα από τη γωνία. Εύστοχος και πάλι. Έραζε με Λόρμπεκ απέναντι στον Ίτσεβιτς. Κάνει την εμφάνιση της ζωής του με την Εθνική Ομάδα της Σλοβενίας. Λόρμπεκ. Μαζεύει ο Νάχμπα. Που είναι ο άνθρωπος τελευταίας στιγμής. Το μετράει το καλάθι. Το μετράει ο διαιτητής. 67-62 και ο Νάχμπα θα στείλει τους Σλοβαίνους στα ημιτελικά. Ούκιτς για 3, αλλά όλα έχουν τελειώσει και ας μετρήσει το καλάθι. Το τελικό 67-65 βρήκε τους Σλοβαίνους να πανηγυρίζουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους την πρόκριση στους 4 στο Ευρωμπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία. Πρώτο σκόρο των νικητών ήταν ο Έρατζεμ Λόρμπεκ με 27 πόντους και 8 rebound. Από τους Κροάτες ξεχώρισε ο Ούκιτς που πέτυχε 21 πόντους. Is the biggest win for the Slovenian basketball? It's the biggest win in Slovenian Malaga. It's the biggest win in Slovenian basketball history. So, you know, you're Greek. If you achieve the biggest result in your life, you know how you feel. So that's how I feel right now. What was the key of tonight's victory? Your two-point shot or the whole game? No, I think the whole game. We didn't start good. They started very aggressive. They played great the first half. But I said this many times before in this tournament, we're never going to give up. So, you know, we believe in our team, we believe in each other, we believe in our coaches, we believe in our fans, they believe in us. So we have a great atmosphere going on and we never gave up. Like, we were down more than 15 points and we won the game. So in a game like this, that's big. Thank you very much. Thank you, guys. Αυτό ήταν ο Μπόστιαν Νάχμπαρ, έβαλε το καλάθι στο 67-62 και ουσιαστικά κλείδωσε την νίκη για την Σλοβενία. Είπε ότι είναι η μεγαλύτερη στιγμή για το σλοβένικο μπάσκετ. Και έδωσε ένα παράδειγμα τους Έλληνες, ρωτώντας μας αν εσείς πηγαίνατε στα ημιτελικά, δεν θα πανηγυρίζατε. Μας είπε ο Νάχμπαρ, που χαρακτήρισε την νίκη πολύ σπουδαία, μιας και οι Κροάτες προηγήθηκαν, οι Σλοβαίνοι γύρισαν το παιχνίδι, δείξαμε ψυχή, είπε. Ευχαριστούμε τον προπονητή μας, τους φιλάθλους μας και όλους τους παίχτες που δούλεψαν για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι η πρώτη φορά που η Σλοβενία περνάει σε ημιτελική φάση Ευρωμπάσκετ. Οι Σλοβαίνοι κέρδισαν και ένας δικός μας άνθρωπος ήταν στον πάγκο τους. Ο λόγος για τον Στέφανο Δέδα, είναι ο συνεργάτης του Eurobasket. Στέφανε, πολλά συγχαρητήρια. Καταρχήν. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πού κρίθηκε η σημερινή νίκη απέναντι στην Κροατία? Είδαμε ότι οι Κροάτες προηγήθηκαν και μάλλον σας χάλασαν λίγο τα σχέδια στην αρχή. Είχαν απίστευτη ευστοχία στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό ήταν
καταλυτικό σε ένα παιχνίδι νοκάουτ, ψυχολογικά καλάθια. Απλά μιλήσαμε σε αποδυτήριο ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό που προετοιμαστήκαμε και στο τέλος ότι εμείς θα ήμασταν νικητές. Το πίστευε όλη η ομάδα, ο προπονητής, όλοι μας και έτσι έγινε τελικά. Τώρα υπάρχει ένα ντέρμπι της πρώην Ιουγκοσλαβίας με αντίπαλο την Σερβία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είσαι και διπλά ευχαριστημένος μιας και η Ελλάδα κέρδισε την Τουρκία. Τέλειο σενάριο για μένα αυτό το απόγευμα. Δύο δύσκολα παιχνίδια και για την Ελλάδα και για μας. Ό,τι καλύτερο ήταν αυτό. Ήταν πολύ όμορφη στιγμή και βλέποντας την Ελλάδα να κερδίζει την Τουρκία, αλλά και πολύ περισσότερο για μένα προσωπικά που πρώτη φορά η Σλοβενία κερδίζει παιχνίδι νοκάουτ μετά από 20 χρόνια, δεν ξέρω. Και αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετείχα σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια έχουμε και άλλο δρόμο, γιατί δεν σταματάμε εδώ πέρα. Είδατε ότι όταν παίζουμε καλά, νομίζω ότι είμαστε ίσως οι καλύτεροι, μία από τις δύο καλύτερες ομάδες. Όποιος έχει Q, ξέρει από πού βγαίνει το τζάμπολ. Από πού? Από το τζάμπα όλ. Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία, Σερβία. Οι δύο ημιτελικοί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ αύριο και πάμε για προγνωστικά πια. Και να αρχίσουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τον Γιώργο Σιγάλα. Τον οποίο τον έχουμε εκεί και μας περιμένει υπομονετικά. Γιώργο, τι λες? Η παρέα είναι καλή, και η μέρα είναι, το βράδυ μάλλον είναι ωραίο, άρα αξίζει τον κόπο. Ντούσαν Ίβκοβιτς πιστεύω ότι ψηφίζεις. Ήταν από τα μεγάλα μου, πιστεύω, από την αρχή του τουρνουά. Πίστευα ότι αυτή η ομάδα κάτι καλό θα κάνει. Και όσοι με ρωτούσαν, έλεγα πάντα ότι ξέρετε κάτι, βάζω τη Σερβία πρώτα, πέρα από τα μεγάλα φαβορί, Σλοβενία, Ισπανία, εμάς. Η Σερβία, λέω, κάτι καλό θα κάνει και τελικά αυτό απέδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ σοβαρή ομάδα, πολύ δουλεμένη ομάδα. Οι Σλοβένοι έχουν κάποιους μεγάλους παίχτες, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουν ένα προπονητή ο οποίος τους έχει μεταδώσει να μην τα παρατάνε. Το είπε κάποια στιγμή ο Σλόκαρ, μου φαίνεται. Και είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό. Είδαμε ότι με τους Κροάτες, παρόλο που έχουν εμπειρία, έχουν μεγάλους παίχτες και αυτοί, παίξανε πάρα πολύ καλό διάστημα μπάσκετ. Μου θύμισε και λιγάκι, αν θέλετε, Ελλάδα-Γερμανία στην Ατάλεια, με πιο, αν θέλετε, πιο νωρίς comeback από τους ηττημένους, από τους νικητές στο τέλος. Ότι αντιδράσανε πάρα πολύ σωστά. Και νομίζω ότι αυτό το έχουν γενικό στο παιχνίδι τους. Σύντομα ότι έχουν πολύ μεγάλους παίχτες οι Σλοβένοι. Παίζουν ωραίο μπάσκετ. Πιστεύω στον προπονητή τους. Θα γίνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προγνωστικά, να σου πω την αλήθεια, σε αυτό. Δηλαδή, πολύ δύσκολα. Θα έδινα ίσως στον ενθουσιασμό των Σέρβων λίγο. Ένα 5% παραπάνω. Και λόγω Ivković. Εμπειρία. Σίγουρα. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο δουλεμένη η ομάδα. Σε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε, εμένα μου αρέσουν τα συγκεκριμένα πράγματα στο μπάσκετ. Οι Σλοβένοι έχουν μεγάλες προσωπικότητες, λιγάκι ξεφεύγουν. Αν ξεφύγουν λοιπόν και τώρα, ίσως οι Σέρβοι δεν τους αφήσουν όπως οι Κροάτες να επανέλθουν. Αν έπαιζαν μπάσκετ οι προπονητές, εάν κρίναμε την κατάταξη με βάση τους προπονητές, ποια θα ήταν? Νομίζω Ivković, Καζλάουσκας, Σντόβτς και μετά ο Ιταλός. Σ' αγαπάω. Κώστα Μίσα. Ο Σκαριόλα. Πρώτος. Σ' αγαπάω εγώ τώρα. Εντάξει, για το παιχνίδι, Σλοβενία, πλήρη ομάδα, πολύ καλοί παίχτες, έμπειροι παίχτες. Απλά η Σερβία με όλη αυτή τη διαδρομή την οποία έχει κάνει, εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, ότι γενικά οι Σέρβοι σαν λαός και η κουλτούρα, τους Σλοβένους δεν τους βλέπουν. Και γι' αυτό ακριβώς θα δώσω και 5% για τη Σερβία. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που λες. Συμφωνούμε, coach, έτσι. Συμφωνώ στο 5%. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ νομίζω ότι οι Σέρβοι ίσως έχουν κάτι, το κάτι παραπάνω. Θα έχουν το κάτι παραπάνω για να κερδίσουν το αυριανό μάτς. Και ο Βασίλης Κικίλιας είχε προπονητή τον Ντούσαν Ivković. Τον είχα 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό και 2 στην ΑΕΚ. Δάσκαλος μεγάλος. Ξέρω ότι προετοιμάζει πολύ πολύ καλά τα παιχνίδια. Θα είναι πολύ διαβασμένη η Σερβία στο αυριανό παιχνίδι.